Άντε ρε Γιαννούλη, άντε ρε Γιαννούλη. Πού είσαι ρε Κολκά? Πού να είμαι ρε φίλε. Τι γίνεται? Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό. Αμάν. Τι να γίνει ρε φίλε, δεν κοιμόμαστε. Τι να γίνει. Πάλι δεν κοιμάσαι. Τι να είναι. Τι σε τυρανάει πάλι. Ε τώρα άλλα. Καινούρια. Ναι. Όλο, μια τυραννία είναι η ζωή φίλε. Πρέπει να αρχίσουμε να ακούμε Στέλιο Καζατζίδη από την αρχή. Σου είπα, θα το γυρίσεις, πού θα πάει. Πού θα πάει. Εγώ. Εσύ, εντάξει, τα πλάκα εγώ. Κάνουμε, φίλε. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα τώρα. Εντάξει, είπαμε. Μην το χοντρίνουμε. Μην το χοντρίνουμε. Oh. Είχε ψωμί, φίλε. Είχε μπασκετική. Κοίτα να δεις τώρα τι έγινε. Ρε, ζωντάνεψε η πόλη πάλι. Αυτό είναι ότι αυτό που έγινε με το ποδόσφαιρο ξενέρωσε τους πάντες και δεν είχες, δε φίλε, με τι να ασχοληθείς. Κοίταξε, το μπάσκετ ξαναέγινε μόδα. Όλοι ασχοληθήκανε. Όλοι. Ναι, και γιατί αυτό, δεν υπήρχε αγωνιστική δράση πουθενά. Ναι, αλλά αυτό όμως τι. Έκατσε καλά, ρε φίλε. Έκατσε καλά. Έκατσε όλοι καλά. Ασχοληθήκαμε αυτό. Σήμερα, χθες, σήμερα. Με τρελάνανε. Σε τρελάνανε, τι εννοείς. Γράψε, πες, βγες, περιμένετε. Δεν έχω καθημερινή ναι, εκπομπή. Δεν ήθελα να γράψω εκείνη τη μέρα, πέρα. Όχι, δεν ήθελα να γράψω εκείνη τη μέρα. Ναι, γιατί είχε και το θέμα Γιαννάκη. Θα είχαν το θέμα Γιαννάκη. Δεν ασχολήθηκε και πολύ. Ναι, δεν ασχολήθηκε. Με ποιον του Γιαννάκη. Ναι. Σου είπα, εδώ και πόσο κύριο Γιαννάκης έχει πληρωθεί. Δεν θα φύγει. Γι' αυτό τον φύγανε. Το έγραψα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ωραία. Ο άνθρωπος έχει πληρωθεί. Δεν θα πήδα για το από το κρεβάτι, από το καράβι. Από το κρεβάτι, καλά. Γιατί, ναι, το είδα, γιατί είναι τέτοιος χαρακτήρας. Ναι. Για να φύγει, μόνο άμα το διώχνανε. Και για ποιο λόγο το διώξανε, δεν μας είπανε. Προφανώς, φίλε, ήταν νέοι άνθρωποι. Ναι. Εκτιμώ. Ναι. Δεν τον είπανε, μάλλον σταμάτα να κάνεις αυτό που κάνεις. Δηλαδή να τα κάνει όλα. Να τα κάνει όλα, κατάλαβες. Δηλαδή. Μπήκανε σε αυτήν την κουβέντα. Μπήκανε. Απλά θέλανε, φοβήθηκαν τον Πειραιό και έδωσαν ένα σοκ στην ομάδα. Να σου πω κάτι. Φοβήθηκαν την προσωπικότητα του Γιαννάκη. Ακριβώς αυτό είναι, φίλε μου, το λέω. Εντάξει, δεν νομίζω. Λέω, φοβηθήκαν την προσωπικότητα του Γιαννάκη. Γιατί θα λέγανε αυτό. Εμείς βάζουμε αυτό. Ο Γιαννάκης θα πει: εγώ τα έχω στρωμένα, τα έχω έτσι, τα έχω αλλιώς. Αυτά πληρώσει τα παιδιά. Δηλαδή, ο Γιαννάκης είδε το οικονομικό μόνο από αυτούς. Αυτοί βάζουν τα λεφτά, θα να κάνουν και κουμάντο. Αυτό είναι. Κάτσε, θα βάλω εγώ τα λεφτά μου να κάνω κουμάντο. Αυτό είναι. Γι' αυτό έφυγε ο Γιαννάκης. Δεν έφυγε γιατί έχασε τον ΠΑΟΚ. Πώς μπορεί να φύγεις άμα χάσεις από τον ΠΑΟΚ που είσαι προ-προ τελευταίος. Νομίζω ότι του χρεώνουν και το τέλος του αγώνα. Τώρα του χρεώνουν διάφορα, τέλος πάντων, του χρεώνουν την εικόνα την κακή της ομάδας. Του χρεώσαν πράγματα τώρα ξεκάθαρα. Δηλαδή, εγώ βλέπω τις αντιδράσεις των φίλων μου των Αριανών, όλοι με τον Γιαννάκη Μπουρμπούρου και Μπουρμπούρου. Μουρμούρα ήταν. Εντάξει, με ποιο θα κάνεις, φίλε, με τον Μποχορίδη. Καλώς είναι ο Μποχορίδης. Με τον παίχτη θα κάνεις. Ο προπονητής φταίει για την ήττα. Έτσι δεν έχουμε μάθει εδώ στην Ελλάδα. Ναι, δεν έχει κανένας παίκτης ποτέ, εκτός από κάτι τραγικούς που λένε παίρνω την ευθύνη απάνω. Φίλε, όταν λες παίρνω την ευθύνη απάνω, λες φεύγω, διώξε με την ομάδα. Ναι. Και ένας προπονητής μου του έχει ζητήσει να το πω αυτό. Τι να πεις, ότι εσύ παίρνεις την ευθύνη πάνω σου. Ναι, λέει, χάσαμε, λέει, γιατί δεν ήσουν εσύ καλός. Ωραία, λέω, δεν ξανάρχομαι πίσω. Μου λέει, γιατί. Λέω, τι, θα πω ότι φταίω εγώ και μετά θα ξανάρθω αύριο για προπόνηση. Ναι, μου λέει. Δηλαδή πάνε καλά. Σεφ. Όχι, άλλος ένας. Σε άλλη μόνο. Ένα Ελληνόπουλο. Όχι εδώ, Ζομπάκ. Ποιος μπορεί να την πει αυτό το κύριο. Ένας παλιός. Η Ελλάδα παίζει με την Ελβετία φιλικό αυτή τη στιγμή. Παίχτης του ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει στην ενδεκάδα. Αυτό ήταν να παίξουν στην Τούμπα ή όχι. Ναι, και έγινε ο ΆΚΑ. Και γιατί. 2,5 άτομα. Γιατί θα είχαμε θέματα τώρα με την κατάσταση που υπάρχει. Πολλά έχουν συμβεί. Πολλά έχουν συμβεί. Δηλαδή, συγγνώμη, η ΕΠΟ πήρε την απόφαση να αλλάξουν γήπεδο. Ναι, ρε φίλε, γιατί θα είχαμε θέματα. Τώρα καλά κάναμε. Τι θέματα θα είχε. Θα του την πέφταμε τώρα. Τι θα κάναμε. Θα είχε με την εθνική Ταλαβέρη. Η δική μα. Τι θα κάνουμε. Αφού τρία παιχνίδια δεν έχουν. Ένα χαρτάκι έπεσε. Εντάξει, τώρα είναι άγρια τα πράγματα, Γιάννη. Τώρα εντάξει. Και η ΕΠΟ τώρα είναι ο πρώτο να αποδώ. Το καταλαβαίνει. Δεν έχει πρόθεση κακή. Ο γραμμένο τώρα, μακάρι να μπορούσε να κάνει παιχνίδια στην Τούμπα. Αυτό σου βγάλει την απόφαση. Αλλά μάλλον αποφάσισε ότι καλύτερο είναι να μην μπλεχτεί η εθνική σε αυτήν την κουβέντα. Ναι, εντάξει τώρα, δεν είναι. Εδώ άλλοι δεν έχουν να μιλήσουν. Δεν θα το γράψω αύριο όμως. Ποιοι έχουν κάνει την. Κολοτούμπα. Ναι. Κολοτούμπα. Τέλος πάντων, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Είδες ένα παιχνίδι, μπορείς να το αναλύσεις.
Εμένα μ' άρεσε το παιχνίδι. Ξέχωρα αν ποιοτικά δεν ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Ναι, ωραίο, δεν αυτό, εντάξει. Κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι τέλος. Και λέει 40 λεπτά πόντο-πόντο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Η μεγαλύτερη διαφορά του ΠΑΟΚ ήταν η 8 στο πρώτο δεκάλεπτο και η μεγαλύτερη διαφορά του Άρη ήταν η 7 στα 2,5 λεπτά. 2 λεπτά, ναι. Ναι. Εντάξει, εκεί που λες τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Ακριβώς. Και από εκεί που ΠΑΟΚ δεν έπαιρνε μισό rebound, πήρε 3 επιθετικά. Αυτό ρε φίλε, θα το αναλύσουμε μετά το διάλειμμα. Άστο τώρα. Υπάρχουν και άλλα θέματα βέβαια. Υπάρχει η ποινική δίωξη στο Βαγγέλη Μαρινάκη που είναι πάρα πολύ βαρύ για τον Ουρουάν. Να διαβάσουμε τι ακριβώς δημοσιεύτηκε και να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί το ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη δεν σημαίνει ότι κάποιος καταδικάστηκε. Να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι λέμε. Η εισαγγελέα άσκησε ποινική δίωξη η κυρία Τζίβα. Μην μπλέκεις με γυναίκα. Στα δικαστικά, στα έχω πει εγώ, αυτά δεν μ' άκουσα. Ο πρώην διευθύνοντας σύμβουλος της ναυτιλιακής εταιρείας Capital, Νίκος Συντιχάκης, ο δικηγόρος που ήταν και σε υποθέσεις του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μπαρακτάρης, και ο ναυτασφαλιστής Ηλίας Τσακίρης, μαζί με τον Ευάγγελο Μαρινάκη, για χρηματοδότηση, εμπορία ναρκωτικών και άλλες βαρύτατες κατηγορίες. Δεν ξέρω τώρα γιατί κατηγορείται ο καθένας. Εγώ λέω ότι έχει διαρρεύσει μέχρι τώρα από την ποινική δίωξη. Αυτό είναι για τον Ουρουάν. Για τον Ουρουάν. Θα παραδοθεί σε ειδικό εφέτη ανακριτή ή σε ειδικό ανακριτή διαφθοράς για περαιτέρω έρευνα, ώστε να διαπιστωθεί αν οι κατηγορούμενοι διέπεσαν το αδίκημα νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα το απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ αν βρίσκεται εκτός αυτής, καλείται άμεσα και είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στην Ελλάδα. Νομίζω είναι στην Αγγλία και επιστρέφει από τις δικές μου πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. 0-0 η Εθνική στο 17 με ένα σχήμα λίγο ό,τι να είναι. Καρνέζης, Τωροσίδης, Παπασταθόπουλος, Μανολάς, Ρέτσος, Ζέκα, Σάμαρης, Δόνης, Φορτούνης, Μπακασέτας, Μπίτροβλου. Αυτό με τον Μπακασέτα, επιτρέψτε μου, δεν μπορώ να το αποδεχτώ άλλο. Θεωρώ ότι είναι πολύ μέτριος παίχτης γενικά, συμπαθητικός, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο για να παίζει Εθνική. Να σου ρωτήσω κάτι. Τώρα στην Ευρώπη έχουν ποδόσφαιρο αυτό το Σαββατοκύριακο. Πώς παίζουν οι εθνικές? Φυσικά παίζουν. Ετοιμάζονται για το Μουντιάλ οι περισσότερες. Ναι, δεν έχει αγωνιστεί. Έχει καλεντάρι. Ναι, το καλεντάρι έτσι είναι. Ναι, γι' αυτό και πάρθηκε η απόφαση για διακοπή. Ξέρανε ότι τώρα δεν έχει αγωνιστική. Πού να ξέρουν, τώρα έγινε μανούρα τώρα. Όχι, άλλο σου λέω. Την ώρα αποφασίστηκε η διακοπή μετά το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ναι. Υπολόγισαν ότι μια εβδομάδα μετά δεν είχε. Γιατί έχουν και την Νόβα, έτσι δεν είναι? Η Νόβα δεν έχει το ποδόσφαιρο. Η Νόβα πιέζει, εννοείται. Η Νόβα είναι κατά. Έχει πρόστιμο, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι υποκειμενικό. Έχει κρατήσει κάποια πρόστιμα, αλλά όχι για τέτοιο λόγο. Έχει κρατήσει. Η διακοπή έχει πρόστιμο, φίλε. Ναι, εντάξει, έχει πρόστιμο. Έχει ρήτρες. Έχει ρήτρες αυτό, ναι. Ναι, έχει ρήτρες και για άλλα πράγματα τα οποία δεν τηρούνται. Με μάτια σας, φτάνει. Και γι' αυτό η Νόβα είναι πλέον επιθετική. Σπάει την κεντρική διαχείριση, πάει σε συμφωνία. Σήμερα ανακοίνωσε την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Άρα έχει Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ σίγουρα και θα δούμε ποιους άλλους θα έχει στην επόμενη σεζόν. Διαλέγει πλέον, θα υπάρχουν αρκετές ομάδες οι οποίες θα μείνουν εκτός Νόβα ή θα πάρουν κάποια ψίχουλα που θα θέλει να δώσει το τέλος, γιατί αυτή είναι που κάνει το κουμάντο στα τηλεοπτικά δρόμενα, τα εσωτερικά, γιατί όσους παπάδες και να πουλήσανε δεξιά και αριστερά με στημένα δημοσιεύματα ότι ΟΤΕ θα εμπλακεί, ΟΤΕ δεν εμπλέκεται, Γιάννη. Έχει αρκετά πρωταθλήματα μεγάλα, έχει πάρει το μερίδιο αγοράς που ήθελε, έχει ένα κόστος normal σαν πόσο κοστίζει τέλος πάντων να βάλεις ΟΤΕ. Έχεις ΟΤΕ? Πόσο, 28-29 ευρώ, πόσο δίνεις? Για τον ΟΤΕ τόσο είναι. Έχω μέσον, το πιο φθηνό το έχω. Καλά, και εγώ πιο φθηνό το έχω. Έχω το φοιτητικό ακόμα. Όχι, εγώ έχω το δημοσιογραφικό που είναι στα 14-15 ευρώ, αλλά είναι μισή τιμή. Τι έγινε, δεν έχει ίντερνετ εδώ μέσα? Έχει, δεν μου το βγάλεις. Δεν έχει. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον μπάσκετ με μια πολύ ωραία συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει με πρωταγωνιστή της προχθεσινής αναμέτρησης. Θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα της επικαιρότητας. Περιμένουμε και εσάς να επικοινωνήσετε και στη σελίδα της εκπομπής Duet, το By Libero 107,4. Μπορείτε να στείλετε εκεί πέρα τις ερωτήσεις σας. Με ένα 24 συμπεριλαμβανομένο ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα FM κενό το μήνυμά σας στο 54526. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Και σε κάποια φάση, καλό θα ήταν να ανοίξουμε γραμμές. Σε βλέπω που κολοτρίβεσαι να μιλάς με τον κόσμο στα τέτοια. Σε είδα στο SDNA εκεί.
σε είδα, σέρνεις. Θες να μιλάς ζηλιάρης. Δεν είναι, εγώ πρώτον, μιλά... πρώτον είμαι κοινωνικός. Καλά, κι εγώ είμαι. Είμαι επικοινωνιακός. Ναι. Όπου την είπα αυτή τη λέξη με τη μία. Είμαι πτυχιούχος. Είμαι αναλυτής. Mm. Και μακράν ο καλύτερος ένας ψηλός μπασκετμπολίστας. Ωραία. Μακράν. Στα μηνύματα που κι εγώ απαντάω σαν και εσένα, ναι, μου τα κόβει το SDNA. Τις απαντήσεις. Ναι. Γιατί. Δεν ξέρω. Γιατί πιστεύουν ότι θα φορτώσω και θα γράψω με χοντράδα. Γιατί να γράψεις χοντράδα. Αν σε βρίζει ο άλλος, τι να κάνεις. Άμα γράφεις τα κείμενά σου χοντράδες, θα σε απαντήσουν χοντράδες και εσύ θα απαντήσεις πάλι χοντράδες. Δεν είναι έτσι, δε φίλε. Έχω μια επιχειρηματολογία όταν γράφω. Σοβαρό δάσκαλος. Πώς δηλαδή. Δηλαδή έκανα καλά που απάντησα ή όχι. Καλά έκανες, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Κοίτα, δηλαδή τι είναι αυτός. Τα λέει για να συμφωνήσω, να μετά να τον ρωτήσω, να πει ναι. Και μετά τα έλεγα εγώ. Την ξέρουμε. Ναι. Γνωστή. Γέλη, Παπαγγέλη, φόρεσε πρόμαυρα. Τι να κάνουμε τώρα. Α, ναι. Παοξάκι αυτή. Πέρασε και από τον μπάσκετ, δοκίμασε, ξέρεις αυτή, ναι. Ήθελα να δοκιμάσει, ρε φίλε. Δοκίμασε. Την και... πορτοκαλί θεά. Ναι, αλλά με κοντό ήταν από ό,τι θυμάμαι. Δεν έχει σημασία. Πώς ήταν τα μέσα στην ντουλάπα. Έχω, δουλεύετε έτσι. Δουλεύετε έτσι. Να κοιτάς, να κοιτάς εσύ. Να κοιτάς. Αν και είναι βετεράνος του Βιετνάμ αυτός. Δεν μπορεί. Μάλιστα, με ποιον ήταν, με εκείνον που είναι στο Φάρο, δεν ήτανε. Ένα κοντό που παίζει στην ΑΕΚ. Στο... παίζει στο Φάρο τώρα. Αυτός. Ο Παπαντονίου, πώς λέγεται. Παπαντονίου, ο Νόντας. Εντάξει. Συμπαθητικό, δεν το λες και. Ξέρεις, ήταν αρθεί στο πάγκο αυτό πριν δύο χρόνια. Να σε ερχόταν, μην μ' αρέσει. Ναι, ωραίο είναι. Εργαλείο είναι. Φίλε, άμυνα, πίεση, playmaker, ναι, πόντου εντάξει, μόνο με εμά έβαλε. Τον πάρουμε τον χρόνο, άμα είναι. Εγώ έχω. Τώρα τα έχει μαρών μπασκετμπολίστα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μα. Παίζει εδώ. Ρε. Αν και αυτό μου ήταν. Για λέγε. Σε ποια ομάδα παίζει. Α1 ή Α2. Α1, ο Άρης ή ο Πάοκ είναι. Μάθε, τι έχουμε. Λοιπόν, άμα τον εγχάζει ο κόσμος. Θα φάει bullying. Γιατί να φάει bullying, ρε. Τι φέρεις, εγώ την υπερασπίστηκα, ρε. Παοξάκι, ρε, από μικρό παιδί αυτή. Όχι, εγώ δεν ήθελα, εγώ την έκανα χαβαλέ, έγραψα και τις απίτησες. Ωραία, ότι είναι καλή φάση. Εντάξει, αλλά... Για τι... να μάθουμε, άμα έχει κάποιος κάτι να μας στείλει ένα μήνυμα, δεν ντρεπόμαστε, τον μπουμπουνάμε εμείς. Τον μπουμπουνίσω εγώ, γιατί είμαι καλεσμένος εδώ πέρα, δεν είμαι... μουσικός παραγωγός. Ναι, 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 μια χαρά τα λες. Ο αναλυτής εδώ πέρα. Το ξέρεις τον Σπύρο τον αναλυτή. Έχω έναν φίλο μακριά. Ναι. Βάλε τσιτσάνι μου λέει. Βάλε ένα νταλάρα καράβι, βγήκαν στη στεριά. Ή τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει. Ή το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα. Παραγγελιά ρε φίλε. Λέει. Παραγγελιά. Τώρα δεν... το πλοίο έχει σαλπάρει. Ξέρεις ποιο σα... που έμπαινε. Πού. Το καράβι το θυμάσαι. Το καράβι πώς το θυμάμαι. Στη, το κλειό. Στο το μπαρ. Πάρε, το καράβι μέσα που, από το Λευκό τον πύργο που 3 ώρα, ναι, τελευταία, ναι, βόλτα μέσα. Ναι. Που έπαιζε slow μουσική, blues και τέτοια. Α, το λό, το και μετά, ναι, 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 με το, κλειώ, το που σάλπαρε, έβαζε αυτό το τραγούδι, γινόταν μέσα. Λοιπόν, πάμε στους είναι χορηγούς το, αυτό μας, το μπαρ που λες, στο... φιλενάδα μου, μάτα, βρε, αυτό φτάνει. Το μπαρ που λες, πήγα δύο φορές να πάω να πιω ένα ποτό εκεί τελειωμένος, αργά, και το μπαρ έλειπε. Καταλαβαίνεις τώρα, να πας στο μπαρ και να λείπει το μπαρ. Αυτό πάθαμε, πες χορηγούς. Σπα Πριβέ Κολέτη 24. Για μασάζ, χαμάμ, τζακούζι, σοκολατοθεραπεία, μελοθεραπεία. Όλα τα πάντα, όλα. Πήγαμε αυτή τη βδομάδα δύο φορές, λόγω ότι είχαμε ένα προβληματάκι στη μέση. Ο Κολκάς δεν ήρθε γιατί πήγε να γράψει. Δεν προλάβαινε. Μαλλιάς Μακρυγιάννη 46 στην Ηλιούπολη. Για το καλύτερο μαλλί της πόλης. Κόλκας πάει σε έναν άλλον. Γιατί είναι φίλοι και από παλιά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Είσαι έτοιμος να βάλεις συνέντευξη. Ακουστικά έχεις ή δεν μπορείς να ακούσεις. Φαίνουν τα ακουστικά. Θα ακούσεις Alice in Chains. Αυτός πέθανε, ξέχασε να πάει να αλλάξει αίμα, έπινε τα πάντα. Δεν έβαλε δεν πήγε μια μέρα στην Ελβετία, βαριότανε και πέθανε. Μια βόλτα. Ναι, ναι. Είναι μπόλικοι αυτοί που ξεχνά να πάνε. Όχι, ο συγκεκριμένος λιποθύμησε σε ένα unplugged. Το θυμάσαι το unplugged του Alice in Chains.
θεϊκό, ναι, φίλε, αλλά ναι, πρέπει να είχαν 5.000 διακοπές. Λες και ξέρει. Ε? Λες και ξέρει. Ξέρει, ρε. Ξέρει, αν σε ξέρει, θεή σου, λέω, το δάστο. Δεν υπάρχει, φίλε. Η συγκεκριμένη μπάντα ήταν ακριβώς κομμένη και ραμμένη στο ύφος μου τότε, όταν βγήκε δεκαετία 90. Ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα να ακούσω τότε. Οι μπάντες θα τις ακούσω όταν είσαι πιτσιρικάς. Έχουμε έναν άνθρωπο τώρα, τι να πω, ρε φίλε. Έχει εκτοξεύσει, ναι, τον τζίρο στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Ειδικά σε μία αλυσίδα. Κοίταξε, ωραία, αυτός είναι χρόνια πολύ καλός παίχτης. Είναι χρόνια. Να, μπορεί να κάτσει λίγο να καλησπερίσουμε τον άνθρωπο που έκρινε στα τελευταία σουτ του Άρης ΠΑΟΚ το προχθεσινό. Θοδωρή Ζάρα, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που διέκοψες λίγο την καθημερινότητα και την παρουσία σου στο ξενοδοχείο με την ομάδα για να βγεις στον αέρα. Καλησπέρα, τι κάνεις. Καλησπέρα, καλά, καλά. Καλά, μια χαρά. Γεια σου, Θόδωρη, τι γίνεται. Γεια, καλά, μια χαρά. Επειδή άκουσα τη συνέντευξή σου, εντάξει, πάντα ήσουν προσγειωμένος, πάντα ήσουν ορθολογιστής. Εσείς οι μπασκετικοί το έχετε αυτό, εμείς ποδοσφαιρικοί δεν το έχουμε. Εμείς έχουμε 4 λέξεις συνολικά, τα παιδιά μας χρησιμοποιούν. Άντε 5. 4, μη... Ναι, έχουμε κάνει και συνέντευξη αναγκαστικά, βάλαμε 2.000 λέξεις δικές μας. Γιατί ήταν συνολικά 12 αυτές που είπα ποδοσφαιριστής, αλλά έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε. Σε άκουσα πάντως και ήσουν αρκετά σοβαρός και το αντιμετώπισε σωστά. Αυτό που θέλω να πω εγώ, που δεν είμαι σοβαρός άνθρωπος. Ποσοστά από το Ζάρα θα πάρεις. Εγώ μόνο πήρα 10 μπλούζες, φίλε. 10, δεν σου κάνω πλάκα, πήρα 10 μπλούζες με αφιέρωση πάνω και μοίραζα πρωί-πρωί. Όχι, εντάξει. Δεν πρέπει να βρούμε μια αναλογία τζίρου. Κάντε ωραία, τι έγινε χθες και τι έγινε τις προηγούμενες μέρες. Βρες εκεί πέρα, βρες εκεί πέρα. Θα κάνω ένα θέμα, θα βάλω κάποιον να ψάξει. Τον Ισπανό. Όχι το Ζάρα, θα πάρω ότι στο κατάστημα της Τσιμισκή. Εκεί που έχει τα τρικά, που δεν ήξερα καν που είναι τα τρικά. Καλά, τώρα κάνουν πλάκα. Δεν, φίλε, είναι όχι, έτσι. Είναι στο κομμάτι της καζούρας. Και τι σημαίνει παοκάρης. Γιατί να μην τα συζητάμε αυτά, είναι κακό. Δεν είναι θέμα καζούρας. Δεν βάλουμε τώρα τον αθλητή να κάνει αυτό. Δεν είναι. Έχει παίξει και στις δύο ομάδες. Είναι εντάξει, είναι ξεκάθαρα, μετρημένο είναι παιδί, δεν είναι. Ναι, δεν το βάζουμε, εγώ τα λέω. Πιάμε και καφεδάκι πριν κάνα δύο εβδομάδες. Σωστά. Σε μαγάρισε εδώ, σε μαγάρισε. Πήγα να το δώσω συμβουλές, αλλά δεν με έπαιρνε. Δεν λέω τι να πω τώρα. Ξέρουν καλύτερα αυτοί. Τα είπαμε, μια χαρά. Τα είπαμε, ωραία. Πώς μου φάνηκε το παιχνίδι, πώς ήτανε? Το παιχνίδι αναμενόμενο ήταν, ένα ντέρμπι. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όπως σε κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι όλη η Θεσσαλονίκη και όλη η Ελλάδα ζει για αυτά τα παιχνίδια. Ήταν ένα ντέρμπι, όπως είπα και πριν. Στο τέλος χαμογελάσαμε εμείς και είμαστε πολύ χαρούμενοι για το διπλό που πήραμε. Και ελπίζω να συνεχίσουμε και έτσι και στην πορεία. Αρχιδιγνωμένης από το αυριανό παιχνίδι. Ναι, πολύ σημαντικό για να ξανά η ομάδα να ανεβαίνει, να κάνει νίκες και εκτός έδρας που χρειάζεται, γιατί υπήρχε λίγο προβληματάκι αυτό. Αλλά ακριβώς. Δεν μπορούμε να τα ζητήσουμε όλα από την πρώτη χρονιά με καινούργια ομάδα, καινούργιο προπονητικό staff και όλα αυτά, να πηγαίνει μέσα έξω να κερδίζει τα πάντα. Μιλώντας με τον Κώστα τον Χαραλαμπίδη χθες στον αέρα, το ρώτησα αν υπάρχει πιθανότητα να κρατήσει η ομάδα τον κορμό για πρώτη φορά ένα 80% του κορμού. Γιατί μέχρι τώρα η δυνατότητα που υπήρχε ήταν για 3-4 παιδιά, 5 που είναι ένα 30-35% του κορμού. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, το να μείνει ένα μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί ταυτίζεται περισσότερο το κοινό με την ομάδα. Δεν βλέπει αυτές τις πολλές αλλαγές. Πιστεύεις εσύ ότι φέτος είναι μια χρονιά που κακά τα ψέματα μια καινούργια ομάδα με έναν καινούργιο προπονητή που διαδέχτηκε έναν προπονητή που ήταν 8 χρόνια σε αυτή, θα χρειαζόταν όλη τους τόσο πολύ χρόνο? Για μένα δική η ομάδα, αποτελέσματα δικούν την ομάδα, εντάξει, ξεκάθαρα. Δηλαδή παίζει πολύ καλύτερο μπάσκετ από τα αποτελέσματα που έχει πάρει, τουλάχιστον μετά το πρώτο δίμηνο. Πιστεύεις ότι το κλειδί πλέον είναι να κρατηθείτε όσοι μείνετε στην ομάδα μέχρι το τέλος, να μείνουν και ακόμα και οι ξένοι αυτοί που προσφέρουν να μείνουν και να έχει 2-3 προσθήκες του χρόνου για να δούμε τι που μπορεί να φτάσει αυτός ο κορμός? Κοιτάξτε, σίγουρα όταν ο κορμός και ένα μεγάλο ποσοστό του κορμού συνεχίστηκε την επόμενη χρονιά, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί γνωρίζει και ο προπονητής τι μπορεί να πάρει από τους παίχτες, γνωρίζουν και οι παίχτες τι μπορούν να πάρουν από τον προπονητή και οι παίχτες από τον έναν παίχτη στον άλλον ξέρουν τι μπορεί να κάνει καλά και τι δεν μπορεί. Νομίζω ότι κερδίζεις χρόνο έτσι και στην προετοιμασία, αλλά και η ομάδα είναι πιο έτοιμη από την αρχή. Ναι. Υπάρχει ήδη η φιλοσοφία του προπονητή. Δηλαδή η ίδια η φιλοσοφία. Οι καινούργοι παίχτες που θα έρθουν, ναι, βοηθάνε οι άλλοι 7, 8, 10 που θα μείνουν. Εντάξονται πιο γρήγορα, έτσι, ναι. Να κάνω μια παρόμοια ερώτηση εγώ. Εσείς θέλετε αυτό, το θέλετε, δηλαδή σαν παίχτης, εσύ περνάς καλά εδώ πέρα, δηλαδή σ' αρέσει αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ? Εντάξει, είναι ένα υγιές σωματείο ο ΠΑΟΚ, είμαστε
όλοι πολύ καλά παιδιά, είναι ευχής έργο νομίζω να συνεχίσουν οι περισσότεροι. Αλλά αυτό είναι, είναι προσωπικό θέμα του καθενός, το τι θα κάνει του χρόνου, το τι προσφορές θα έχει, το αν έχει κάτι καλύτερο, κάτι ναι, δεν βρει κάτι αυτό, αλλά εσείς το θέλετε, δηλαδή θέλεις να μείνεις ας πούμε αρκετό καιρό στην ομάδα, δηλαδή αυτό είναι, σε γεμίζει αυτή η ομάδα. Εγώ έχω και συμβόλαιο του χρόνου, οπότε ναι. Δεν πας πουθενά εσύ, εγώ μου κάναμε αίμα για να σε φέρεις. Πριν πας στον Άρη, πιάνω τον μάνατζέρ του στον δρόμο και λέω φέρ' τον Ζάρα σε εμάς. Όχι, λέει θα πάει στον Άρη. Τον κυνηγάγαμε ωραία, από τότε. Θα πάει στον Άρη. Λέω φέρ' τον σε εμάς, λέω ο άνθρωπος είναι φαίνεται από τα μούτρα, πάω και είναι φέρ' τον εδώ. Όχι, μου λέει. Θα σου λέω στα ίσα, ρώτα τον κιόλας. Και χθες με το που είναι πλάκι λίγο ενεργά εκεί στην ομάδα του Άρη, βάζεις εσύ τα δύο τρίποντα να μάθει να φέρει πιο φυσιολογικά άλλη φορά. Να ξέρεις. Να του το μεταφέρεις, σε παρακαλώ. Αυτό πλάκα είναι λίγο ιντρικαδόρικο, αλλά δείχνει και την ποιότητα του αθλητή. Δηλαδή τώρα, εσένα σε. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι κομψό ή όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα να το ρωτήσω. Εσύ έχεις μάνατζερ του Παναγιώτη του Καπάζου, λες, δεν είναι. Ναι. Ο οποίος ακούγεται ότι είναι πλάκι στον Άρη. Ωραία. Με κάποιον ναι. τρόπο, δεν έχουμε καταλάβει τώρα. Εγώ γιατί δεν είμαι ποδοσφαιρικός, δεν τα παρακολουθώ. Ναι. Στο πίσω μέρος του μυαλού σου σου δημιουργεί πρόβλημα σιγά, αυτό. Παίζοντας... Αυτό, ρε. Αυτό το ρωτάω. Ρε. Όχι, ρε. Βέβαια. Γιατί τι το νοιάζει, ρε. Αυτό λέω να πει ότι δεν παίζει, δεν παίζει ρόλο. Και αυτό φάνηκε. Και αυτή είναι η μαγιά του. Τι φάνηκε. Θα πάρει την μπάλα τελευταία 3 δευτερόλεπτα να σου τάρει για να σκεφτεί ο μάνατζερ τι κάνει. Στην Ελλάδα είναι πολύ μυστήριο το κοινό τώρα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Το θέμα είναι ότι εμένα ο Πάοκ αυτή τη στιγμή μ' αρέσει, έχει ρόλους, έχουν τα παιδιά, ξέρουν, κάνουν, δηλαδή τους βλέπεις. Η ομάδα είναι στο 8 και παίζει στο 8. Όποτε παίζει στο 10 κάνει και τεράστιες νίκες. Εγώ θεωρώ ότι όταν η ομάδα δεν παίζει καλά, γιατί υπάρχουν και πολλά παιχνίδια, κάνει τις ήττες. Αυτά τα σκαμπαναβάσματα θα δω, γιατί πιστεύεις γιατί άμα δεις τώρα τις ήττες που έχουμε κάνει, είναι όχι αδικήστε απλά από τη θέση. Τι ρομπότ είναι. Ναι. Γιατί πιστεύεις υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στις αποδόσεις των ομάδων γενικά και των αθλητών. Και το φετινό πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο πιστεύω. Γιατί υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι και έχουν αποδείξει όχι μόνο σε ένα παιχνίδι, σε πολλά παιχνίδια ότι είναι πολύ ανταγωνιστικές και μπορούν να κερδίσουν και οποιοδήποτε μάτς. Δηλαδή όπως είναι το Λαύριο, Προμηθέας, η Κίμη, Κολοσσός, Ρέντι. Γιατί και ο Κολοσσός, βέβαια, με τον αντίπαλο τον Αυριανό. Ειδικά στην έδρα του. Ναι, ειδικά στην έδρα του είναι πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Είχατε ανάγκη μια τέτοια νίκη σαν την χθεσινή. Την είχατε. Έχετε πάρει μεγάλες νίκες, αλλά εντός συνήθως. Είχαμε πολύ ανάγκη και ειδικά βαθμολογική, πιστεύω, σίγουρα. Σίγουρα. Μάλιστα. Ξέρεις, Σταύρο, αυτές και Θοδωρή, αυτές οι νίκες τώρα δεν είναι μόνο ότι κέρδισε τον Άρη. Και ο Προμηθέας και η ΑΕΚ, δηλαδή και το Λαύριο, το είδαν το παιχνίδι. Ναι. Το μελετήσαν. Είδαν ότι ο ΠΑΟΚ είχε υπομονή, είδε ότι ο Άρης θα έπαιζε ξύλο, ήξερε ότι θα γίνει αυτό, δηλαδή θα είναι χαμηλό το σκορ. Και ο ΠΑΟΚ ανταποκρίθηκε. Ναι, δεν το περιμένατε αυτό. Δεν σας ενημέρωσε ο προπονητής ότι παιδιά, αυτοί για να μας κερδίσουν πρέπει να μας ντουλουμιάσουν στο ξύλο. Τα ξέραμε αυτά. Ναι. Μέσα. Να, κατάλαβες. Ναι, δηλαδή, αυτή η νίκη είναι πολύ σπουδαία νίκη. Για μένα περισσότερο το γεγονός ότι γύρισε η διαφορά των 7 πόντων σε μικρό χρονικό διάστημα. Ενώ το παιχνίδι ήταν πολύ κλειστό. Για μένα αυτό είναι που δίνει ψυχολογία στην ομάδα. Δηλαδή σε ειδικές συνθήκες λίγο δεν το είχαμε. Χάναμε τη συγκέντρωσή μας. Αλλά τώρα δεν θα είσαι πάρα πολύ καλά σε εκτός έδρας. Για ψυχολογία πιστεύω είναι πάρα πολύ μεγάλη νίκη αυτή. Πάρε με άλλον αέρα τώρα στον Κολοσσό. Γιατί άμα έχανες την άλλη μέρα προπόνηση, μετά ταξίδι, Θοδωρή. Μετά τα ξέρεις και εσύ πολύ ήταν καλύτερα. Ήσυχα πολύ μέσα στο λεωφορείο, μέσα στο αεροπλάνο, ξέρεις. Δεν μιλάει κανένας. Ενώ τώρα ξέρεις, υπάρχει η διάθεση και αυτά. Το Παπαθεοδόρου που ξέσπασε στο τέλος, που ήταν προπονητής σου και είναι λίγο δύσκολο το πράγμα, αλλά ήταν τόσο πιεσμένος, ήθελε τόσο και αυτός μια μεγάλη νίκη εκτός έδρας. Εντάξει, κοιτάξτε, είναι, όλοι περνάμε. Κάθε μέρα κρινόμαστε, κάθε μέρα προσπαθούμε για το καλύτερο. Όλοι είμαστε πιεσμένοι, όλοι έχουμε μάθει να παίζουμε και να ζούμε την πίεση. Ο καθένας ξεσπάει διαφορετικά, εννοείται πως το χάρη και ο κότς και όλοι μας. Βέβαια, και μην ξεχνάτε ότι το ΠΑΟΚ Άρης είναι νομίζω ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την πόλη και για την ομάδα μας. Και όταν κερδίζεις και με αυτόν τον τρόπο, έτσι πως κέρδισες, νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ όμορφο. Το οποίο αφήσαμε εκείνο το βράδυ πίσω, γιατί όπως είπα και πριν, έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι αύριο με τη Ρόδα. Και προχωράμε. Τίποτα, συγκεντρωμένοι αύριο, τελείωσε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ τον Άρη, ξέρεις αυτό παθιασμένο και θα. Αυτό. Θα πάρουμε το διπλό. Τι πρέπει να κάνετε αύριο για να κερδίσετε? Σίγουρα να ελέγξουμε το ρυθμό
του παιχνιδιού και τα rebound, γιατί ο Κολοσσός είναι μια πολύ πειθαρχημένη ομάδα. Παίζει πολύ καλά στην έδρα της, πολύ συχνά. Πρέπει να είμαστε, πιστεύω, άψογοι και μπροστά και πίσω, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε το διπλό. Με πολλά χαμένα rebound προχθές, πλάκα-πλάκα. Νομίζω γι' αυτό έφτασε εκεί που έφτασε το παιχνίδι. Είχαμε κάποια, χάσαμε κάποια rebound. Τα οποία ευτυχώς ο Άρης δεν τα έκανε πάρα πολύ εύκολα καλάθια. Νομίζω από τα 16 επιθετικά μας βάλανε 7 πόντους μόνο. Ναι, ναι. Ήταν ένα ευτυχές αυτό, γιατί μετά το επιθετικό rebound που χάσαμε παίξαμε καλή άμυνα. Εντάξει, μετά πήραμε εμείς τα δύο επιθετικά rebound στο τέλος, ναι, ναι. Και... αυτό, ναι. Αυτό ευτυχώς δεν μας τύχησε. Ναι, γεγονός. Αλλά βλέπεις ότι Θοδωρής τι σουτέρ είναι. Δηλαδή είναι παλιά σκοπή σουτέρ. Άμα πατήσει με τα αριστερό πρώτα και κολλήσει το δεξί το πόδι. Όποιος και να πηδήξει μπροστά του. Τώρα τα λέω γιατί ο Κόλκας δεν ξέρει και πολλά πράγματα, ξέρει μόνο το ποδοσφαίρο. Ναι. Ναι. Ειδικά στο δεύτερο, το τελευταίο τρίποντο, είναι επαγγελματικό τρίποντο. Αυτό προπονείται εδώ και 20 χρόνια, πόσο χρόνια κάνεις προπόνηση. Αυτό κάνει εδώ και 20 χρόνια. Γι' αυτό πήγε και το σου. Και να πήδαγε και ο 2-10 να τον κόψει, θα τον βοήθαγε πιο πολύ στο σουτ. Από τη στιγμή που την πήρε καλά εκεί και βάλει το προηγούμενο, αυτό, φίλε. Την πήρε καλά. Φίλε, σηκωθήκαμε πριν σηκωθεί. Άστο. Τι να πω, Θοδωρή. Εγώ πρώτα απ' όλα να πω ευχαριστούμε, γιατί μετά από όσα είχαμε τραβήξει το ποδόσφαιρο 15 μέρες δεν μας έπαιζε κανείς. Δεν ήταν Ολυμπιακός, έφυγε η ΑΕΚ, δεν μπήκε να παίξει. Δηλαδή είχαμε κάτι που δεν μας έπαιζε κανένας. Τέλος πάντων, μας δώσατε μια χαρά αγωνιστική, γιατί κάναμε live τα δικαστήρια. Ναι, και, δηλαδή πραγματικά δηλαδή, βαρέθηκα να μιλάω για δικαστές και δικηγόρους και νόμους κτλ. Μας δώσατε μεγάλη χαρά, γιατί ουσιαστικά ο αθλητισμός είναι αυτός που μετράει και όχι όλα τα άλλα που είναι γύρω από τον αθλητισμό. Ακριβώς, έτσι. Καλή επιτυχία, φίλε μου, για αύριο. Με την νίκη αύριο εννοείται. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και υγεία να έχουμε όλοι. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Να είστε καλά, Θοδωρή. Καλό βράδυ. Γεια. Τεράστιο Θοδωρή. Πάντως δηλαδή, μου έχει μείνει το σούτ, ρε παιδί μου, πεντακάθαρο σούτ, διάρρη, γκάρντ, όλα αυτά δηλαδή. Και αυτό το πήρε. Πήρε αριστερό δεξί, το άλμα του κανονικά, όχι με άμυνα, ξέρεις, κοντά ο αμυντικός, δηλαδή τον κοιτάει με το μάτι, μόλις είδε ότι δεν τον προλαβαίνει. Ο Αθηναίος απλώνει χέρι, αλλά τον έχει βγάλει ο Μαργαρίτης από το διάδρομο, ρε. Τον έχει βγάλει. Όπως δίνει την πάσα ο Μαργαρίτης, του κάνει ένα έτσι. Μια κολλιά. Έτσι, κολλιά είναι, αυτό. Ναι, έτσι είναι. Μαργαρίτης ήταν πολύ σημαντικό στο τέλος. Ένα επιθετικό rebound και ένα ελεύθερο σούτ στο. Φιλέ, ο Μαργαρίτης παίζει 200% μυαλό. Ναι, μαζί σου. Ναι, και 30% το σώμα του. Νομίζω καμιά φορά τη σφιγμή του δεν υπάρχουν. Δηλαδή ότι είναι στους σφιγμούς που είναι και όταν κάθεται. Είναι τόσο καθαρό το μυαλό του. Είναι καθαρό το μυαλό του. Είναι εμπειρία τώρα. Είναι 35 χρονών τώρα. Πόσο είναι. Δηλαδή, ξέρω ότι δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή, άμα κάνει προς πίσω ο Μαργαρίτης, ο αμυντικός θα πηδήξει στο τρίπο. Γιατί όλοι ξέρουν ότι μπορεί να σουτάρει. Ναι. Αλλά δεν πάει να κάνει drive γιατί δεν πάει το κορμί του. Ναι. Οπότε, γι' αυτό σηκώθηκε εκεί. Ναι. Γι' αυτό ένα-δύο λεπτά πριν σούταρε. Όχι, πριν το τρίποντο του Ζάρα, το επιθετικό rebound που παίρνουμε. Μπαίνει ο Ζάρας πάλι και η μπάλα έρχεται στον Γκος, την παίρνει ο Γκος, μετά Μαργαρίτης και τρίποντο. Είναι τρίποντο του Μαργαρίτη. Ναι. Ενώ το ίδιο πράγμα που δεν έκανε με την Κασίκαγια. Με την, πώς τη λένε αυτή την ομάδα. Κασίκαγια. Ναι. Το ίδιο πράγμα. Έπρεπε να σουτάρει ενώ έκανε drive. Δεν πήγαν τα πόδια του. Ναι. Κατάλαβα ποια φάση. Γιατί είναι στο 37, 38. Είμαστε στους 10 πόντους και θέλουμε να το κάνουμε. Και θέλουμε αυτό, δύο καλάθια. Ναι. Που πήγε να ζητήσει φάουλ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ήταν μια σπουδαία νίκη αυτή. Με τους Αμερικάνους πριν του Λάκη Τζόνς που έχει πάντα ουσία στο παιχνίδι του. Λάκη Τζόνς δεν ήταν καλός. Στην άμυνα δεν ήταν κακός, δε φίλε. Όχι, δεν ήταν καλός. Στο τελευταίο δεκάλεπτο ήταν. Που πάντα είναι στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν ήταν καλός. Έχει κουραστεί κι αυτός. 32 λεπτά έπαιξε, φίλε. Έχει κουραστεί, φαίνεται δηλαδή η φυσική. Φυσική του κατάσταση, όχι ότι δεν έχει φυσική κατάσταση. Έχει κλάσει μένει, πώς το λένε, επειδή μου κατάλαβε, έχει κουραστεί. Ναι, γιατί έχει ξεκίνησε τη σεζόν. 35 παιχνίδια, 40 τώρα πόσα παιχνίδια έχουν 40 κάνει. 40 και 40 λεπτά τα πρώτα, ναι, 10-15. Ναι, 40 λεπτά, γιατί δεν με τον Ντίλαρντ εκεί πέρα, το δικό σου, τον κολλητό σου, να κάνει κάλυπτη από παντού. Πάντως είδες, ρε φίλε, με μία αλλαγή, ναι, με μία αλλαγή παίχτη, έναν από τους 12. Έναν από τους 12 άλλαξε όλη η φιλοσοφία του ΠΑΟΚ. Με τι, με Ντίλαρ, με Γκος, αντί Ντίλαρ. Φίλε, εμένα για τον Γκος θα μου επιτρέψεις να θεωρήσω ότι είναι για παιχνίδια πιο ο Γκος.
Δηλαδή δεν μου βγάζει εμπιστοσύνη. Να σου τελευταία. Πω κάτι για τον Γκος. Ο Γκος, επειδή και ο Κατσίβλης και ο Κόνιαρης έχουν πέσει λίγο μπασκετικά. Δεν αντί έχουν τους πόντους βασικά. Ναι, αυτό. Τώρα αφήνει τον Γκος να παίξει τη θέση του playmaker. Όχι γιατί είναι λάθος, γιατί δεν τραβάνει άλλοι. Και πότε το κουράζει. Εκεί πώ το έκανε. Τελευταία τέσσερα παιχνίδια, όσο όλα κάνει. Τώρα ξέρετε το έκανε. Όταν συμπληρώσαν γρήγορα πέντε φάουλ στο τέταρτο. Του δώσε την μπάλα. Και εκεί κάναμε αντί να εκμεταλλευτούμε τα πέντε φάουλ του Άρη να πάρουμε συμβολές. Δεν το βοηθάνε τα playmaker μας. Ναι. Την ομάδα. Μπορεί. Δεν είναι ότι είναι κακά, ρε παιδί μου. Ξέρεις, δηλαδή τον Κατσίβελ το μάθαν όλοι. Ξέρουν ότι δεν σουτάρει τρίποντο, τον περιμένουν στα δύο μέτρα πίσω από το τρίποντο. Ναι, τον αφήνουν να σουτάρει. Γιατί άμα το μαρκάρει στο σουτ θα σε περάσει. Δεν γίνεται. Είναι τόσο καλό το ένα αντίον ο Κατσίβελη ή κερδίζει βολέ. Τώρα το βλέπει, δεν κερδίζει βολέ. Τον αφήνουν το τρίποδο, δηλαδή το μάθανε τώρα. Πρέπει να αλλάξει το παιχνίδι του Κατσίβελη τώρα. Πρέπει να αλλάξει το παιχνίδι του, φίλε. Πώ το κάνει αυτό, ή δουλεύει όλη μέρα στο σουτ να καλυτερέψει το σουτ σου, αλλά επειδή είναι μέσα η χρονιά, δεν έχει χρόνο. Να τώρα είδε, τελείωσε ο αγώνα. Μια μέρα το πρωί θα είσαι κουρασμένο. Τώρα ταξίδι, δεν έχει πολύ. Να πας να κάνεις 500.000 σουτ. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πόσο τέλη Μαρτίου. Ναι. Αυτό πρέπει να βρει άλλον τρόπο να πάει να μιλήσει με τον προπονητή. Ξέρεις, πολλές φορές ντρέπονται οι παίκτες να πάω. Λέω, άμα πάω να πω τον προπονητή, θα νομίζω ότι είμαι άσχετος. Και κάνω μεγάλο λάθος. Πολλοί παίκτες που δεν πάνε στον προπονητή να τον πούνε, κοίταξε, δεν παίζω καλά. Έλα να σκεφτούμε έναν άλλον τρόπο να βοηθάω από αλλού. Λίγοι παίκτες το κάνουν αυτό. Δηλαδή ρίχνουν τα μούτρα τους για να το καταλάβεις. Αυτός τώρα πρέπει να βρει έναν τρόπο, ο Κατσίβελης, να γίνει πιο επιθετικός. Αλλά πρέπει να πάει στον προπονητή ή στο Magic ή στο Μπάνε, ξέρεις, να κάνει μια συζήτηση μπασκετική με κάποιους, να του δώσουν κανένα δύο συμβουλές. Να δεις, πιστεύεις ότι άμα έχει καλύτερο σούτ, άμα βάζει περισσότερους πόντους. Ο Κατσίβελης Ευρωλίγκα θα παίξει. Ναι. Άμα ο Κατσίβελης είχε έστω 30% στα τρίποντα. Εκεί έχει, δεν έχει. Εκεί έχει, αλλά όλοι ξέρουν ότι είναι. Γιατί όταν το βάζει, μπαίνει. Όταν το χάνει, το σούτ δεν είναι που πάει. Ναι. Τα μπαντάρια. Ναι. Δηλαδή δεν σημαίνει επειδή έχει 30% ότι τα σούτ σου είναι και σωστά και επιτυχημένα και καλά σούτ. Ναι. Άμα είναι μόνο του, εντελώ μόνο του και σουτάρει και πάει κακό τρίποντο, λένε άστον, αυτό θα σουτάρει. Ναι. Και α έχει 30%. Δεν είναι απειλή. Στο μυαλό, ψυχολογικό, ακούς τώρα τον αντίπολο προπονητή, λέει «Άστο να σουτάρει, θα να σουτάρει». Σουτάρεις, άμα μπει τον αγριοκοιτάς με μαγκιά, άμα έχεις μπανταριά, κατεβάζεις τα μούτρα και κάνεις κακό στην ομάδα σου. Μου το κάνεις προπονητής αυτό ο αντίπαλος με τείχος στο φάουλ. Μη βάλεις τείχος, μου λέει. Τράβησε ένα ξερό και πήγε κόλλησε στο γάμα. Πέρασε από τον πάγκο έτσι. Δεν τα πιέσες να τον πεις πάρτα. Όχι, πέρασε από τον πάγκο και τον κοιτούσε τίποτα έτσι. Φυσικό. Ωραίο ήταν το συνέστημα. Ενώ ο Κόνιαρης. Δεν είναι καλός τώρα. Γενικά έχει μεταπτώσεις, ναι. Ναι, ρε φίλε, τώρα έχει τέτοια ευκαιρία. Ξέρεις ότι θα παίξει 20 λεπτά στον ΠΑΟΚ που μετράει. Θα παίξει 20 λεπτά. Το ξαναλέω, μέσω όρο και 20 λεπτά ο Κατσίβελης. Και τώρα έχουμε μειωθεί 15 ο Κατσίβελης, 15 ο Κόνιας και τα πήρε ο Γκος πάνω του. Δηλαδή για μια θέση του playmaker που είναι 40 λεπτά σε πραγματικό χρόνο. Παίζουν τα 30 αυτοί. Πήρε, έπαιξε και τρία ο Τσόχλας, ναι, και τα λεφτά. Ναι, και τρία ο Τσόχλας που εντάξει τώρα μία δεν είναι τόσο μέσα στο rotation ο Τσόχλας. Ναι. Και τα πήρα πάνω τον Γκος. Και αυτό κάνει κακό στον Γκος. Αλλά τι να κάνει ο προπονητής, αφού δεν τραβάνει οι άλλοι. Γι' αυτό και ο Γκος, ξέρεις, κάποια διαστήματα χάνεται. Όχι, δεν χάνεται, δεν σουτάρει. Και λες, σιγά, έχεις μέσα τον Γκος και δεν σουτάρει. Τι τον έχεις μέσα. Δεν σουτάρει πολύ όταν δεν πάει καλά. Όχι αυτό. Όταν παίζει στη θέση του playmaker. Εντάξει. Σωστό. Αλλά σου λέω και γενικά δεν είναι από τους παίκτες που θα χάσουν δύο σουτ και μετά θα βάλουν 33 μέχρι να βρουν. Άμα δεις τα πρώτα τρία συστήματα που ξεκινάει ο ΠΑΟΚ, είναι μελετημένα. Ναι. Όχι ο ΠΑΟΚ, όλες τις ομάδες. Τα 3-4-5 συστήματα. Παναγιώτης έχει. Όταν έπαιζε ο Παναγιώτης του Μπράντου, τα 10 πρώτες επιθέσεις ήταν έπρεπε να τις ξέρουμε. Χωρίς να τον κοιτάμε. Ο ΠΑΟΚ έχει 3-4 συστήματα. Πάει κατευθείαν πρώτη επίθεση στον Τζάκσον, η δεύτερη επίθεση πάει στο Μαργαρίτη και η τρίτη είναι να βγει ο Γκος να σουτάρει. Σαν πρώτη επιλογή. Άμα μαρκάρουν, ξέρεις, βγαίνουν αλλιώς τα σουτ. Αλλά παίζουν αυτά τα συστήματα. Που είναι πολύ σημαντικά.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο τα ίδια, στο τρίτο δεκάλεπτο έτσι πάνε αυτά. Mm. Δηλαδή δεν μπαίνει μέσα κουτουρού, κοιτά τον προπονητή, τι να παίξει και σου λέει αυτό, α παίξει το ένα ή το δύο ή το κεφάλι ή το σοτσάκι. Mm. Είναι αυτά τα πράγματα. Και ο Γκος κάποια στιγμή παίρνει το χρόνο τον playmaker και αυτό κάνει κακό στον ίδιο μου βασικά. Γιατί σου είπα, αυτό θέλει την μπάλα τη θέλει για να τη σουτάρει, δεν τη θέλει για να τριπλάρει. Ναι. Έχει καλή τρίπλα. Σαν παίκτη έχει καλή, την έχει δουλέψει. Είναι μπράβο το αυτό. Αλλά δεν θέλει να τριπλάρει. Εδώ να σουτάρει θέλει. Ναι. Να την πάρει ένα-δύο και να σουτάρει. Και δεν είναι στο σουτ από τρίπλα κάτι διποντάκι από τα πέντε. Ναι, αυτό θέλει να βγει από τα σκρίνια να την πάρει ένα-δύο. Γκλαπ, πάρ' το. Όπως έκανε με τον Ολυμπιακό που έβαλε και την 20 πόσα έβαλε. Ναι. Αλλά τα έβαλε όλα έτσι. Όλα έτσι τα έβαλε. Εκείνη τη μέρα μαζί έκανε όλα, φίλε. Ήταν και εντός έδρας παιχνίδι με κόσμο, δηλαδή. Ναι, ναι, εντάξει. Ήταν άλλο παιχνίδι. Εντάξει, κοίταξε, είναι νίκη δεκαετίας αυτή. Ανά 10 χρόνια κερδίζει τον Ολυμπιακό. Ναι. Τι, τελευταία φορά με τον Κούβελα τον κέρδισε. Μάλλον με τον Κούβελα, μετά για 5 νίκες. Με 4 με 20 πόντους τον Κούβελα, γιατί δεν έχει τον Πίνι Γκέρσον. Δεν γίνεται αυτά. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα, σε λίγο πάλι πίσω. Ακούμε στον πικραμένο από την προχθεσινή ήταν Μακρόπουλο. Καλώς ήρθες στη Βόρεια Ελλάδα, καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη. Ποιος αύριο είναι στον Μπαρμπαρέλα, αν δεν κάνω λάθος. Αύριο στον Μπαρμπαρέλα, θα πάμε να τον τιμήσουμε. Στον κολλητό σου, τον Ηλία τον Βιολίδη. Ναι. Ναι. Είμαστε έτοιμοι να πάμε, έχουμε μαζευτεί. Να σου πω, εγώ μπορώ να μιλάω αν έρθω και να με εσύ που την ώρα που θα βγάζει τα αλκά, εγώ να λέω τα δικά μου. Μπορώ. Σε ποιο θα μιλάς. Όποιον βρω. Ναι, στις λουλουδούδες, από εδώ, από εκεί. Εμένα δεν με ενοχλείς αύριο. Αύριο, ό,τι ερώτηση θα έχεις, μέχρι την πόρτα. Να κάνω εγώ ερώτηση σε σένα στον Μπαρμπαρέλα που ξέρω, ρε φίλε. Μέχρι την πόρτα. Εκεί στην πόρτα θα μου πεις, Γιάννη, η τελευταία μου ερώτηση για σήμερα είναι αυτή. Θα την απαντήσω μια... και μετά θα με ξαναενοχλήσεις. Άκου να δεις. Ούτε τσιντσί θα με κάνεις αυτά τα έλαγια μας. Δεν τέτοια. Κάνω τσιντσί. Ούτε με τον Μπραν Πιτ και η Ατζελίνα Τζολίνα να έρθουν δίπλα μου, θα ξαναβρούμε. Μία φορά θα εμφανιστούν, θα κάνουμε τσιντσί για μας, άντε καλή χρονιά κτλ. Άκου λίγο, Γιάννη, για να ξέρεις ποιο μιλάς πρώτα απ' όλα. Ωραία, το συγκεκριμένο μαγαζί το έχω δουλέψει σε όλες τις γωνίες. Τι να δουλεύει, δεν πήγε στα μπουζούκια 30 χρονών. Τι να μα πει. Εγώ ρε. Γεννήθηκα ο παλιά μου, είχε μπουζουξίδι από 7 χρονών μέσα, πια τα έπλυνα. Άσε μα. Μη σου θυμίσω τώρα, άσε γιατί. Άστο, Γιάννη μου, άστο. Κρίμα. Άστο. Μπράβο που είσαι από μωρό στα μπουζούκια. Ο πατέρα μου είχε κέντρο διασκέδαση, φίλε. Ωραία, ρε φίλε, εντάξει. Επίση είμαστε αλλού. Τέλο πάντων. Στι συναυλίε με ο μαλλιά. Όχι, αυτό είναι πιο μεγάλο, δε φίλε. Γιατί χαμήλωσε το τραγούδι, δεν κατάλαβα. Ο λόγο ποιο είναι. Για να μην ακούει αυτό δε. Τελείωσε και πήκε άλλο, ενημερώνει. Άκου να δεις, τα τραγούδια τελειώνουν, δεν είναι. Όταν θα το βάζει το τραγούδι, θα φωνάζει να έρχομαι. Τι είναι, αδερφέ. Πάρε γονίδι, αδερφέ. Κάτσε Μακρόπουλος. Κάτσε, πάρε δύο λεπτά, ρε πω. Σταμάτα, ρε. Παρότι δεν έχουμε 2 ευρώ από το βιολίδι ποτέ στη ζωή μας, κάνουμε λίγο αβάντα στον Μπαρμπαρέλα, που είναι ο αδερφός Μακρόπουλος. Ο Λορέτζο θα είναι. Να δούμε και Λορέτζο, εντάξει. Τι πάρα μεγάλη. Αριανή είναι αυτή. Ο Λορέτσο, κακό Αριανό. Ο Μακρόπουλο με τέτοια μούτρα είναι Αριανό. Καθαρά με τέτοια μούτρα είναι Αριανό. Έχει μούτρα Αριανού. Έχει, άμα τον παρατηρήσει, όχι. Μούτρα παοξίες. Έχει πιο λευκό δέρμα. Είναι πιο. Πε τον κόλκα, αν χορέψει την πίστα, ό,τι θέλει από μένα. Ποιο. Αύριο, ο Μπαρμπαρέλα. Ποιο. Ο Τσούνη. Ο Τσούνη δεν χορεύει ο κόλκα, δε φιλέ. Μόνο με λεφτά κάνει σοου. Τσούνη, επειδή μα ακού και είσαι και συνεργάτη. Και επίσημα από εχθές. Ο Κόλκας πάει στα κλαμπ, στα μπαράκια, στα αυτά, στα ξεσυναυλίες. Έχει το αριστερό χέρι στην τσέπη. Κάνε το φαντασία, έτσι. Φτιάξε το λίγο στο μυαλό σου. Έχει το αριστερό, στο δεξί χέρι έχει το ποτό. Δεν το κάνω ποτέ αυτό που λες. Και κουνάει τη δεξιά φτέρνα πάνω κάτω. Στο το χέρι στην τσέπη το βάζω όταν είναι η μανούλα. Αυτό είναι. Από την ώρα που θα μπει μέχρι να φύγει, αυτό κάνει. Την αγορέψει. Ποιος, είσαι πλαστικός. Ο Φρέντα Αστέρι είμαι. Είμαι ο πιο πλαστικός σκοτός που ξέρεις. Που τα πολλά έχω μόνο κοιλιά. Εντάξει, τα άλλα είναι κανονικά. Δηλαδή, τι? Κανονικά μαύρος έπρεπε να γεννηθώ. Κανονικά τι, τα μάτια είναι κανονικά. Ο ρυθμός μου είναι απίστευτος. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ωραία χορεύω. Μα κοίτα μου. R&B. R&B. Πιάνω και κολόνα άμα χρειαστεί. Ωραία, άσε ρε Γιάννη. Αυτά τα σύστρα κάνεις μια ζεμπεκιά. Τη μάγκα είναι αρσενικό, μπράβο να πούμε. Και κλείσει για την κόμενα 2 δευτερόλεπτα μετά. Πες τα, δεν τα κάνει. Κανένα τραγούδι σου θυμίζει τη μία, δεν τηλέφωνο την άλλη. Δεν σε πήραμε και παρθένο. Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι στην προκειμένη περίπτωση ότι εγώ γουστάρω άλλα και εσύ άλλα. Αλλά και το μαγαζί είναι φίλου μας και το τιμήσουμε. Τι να κάνουμε. Πόσο σε θέσεις, πόσο τι τραπέζι κλείσατε. Δεν έχουμε τραπέζι εμείς. Πάμε και καθόμαστε. Και εμείς πάμε και καθόμαστε. Αλλά είπες παρέα.
Παρέα θα πάμε. Τι θα πάω, μόνος μου σαν χαζός, τι. Ναι, αγόρι μου, δεν θα είμαστε τρεις μας. Θα είμαστε 10 άτομα. Αυτό σου λέω. Έχει δεκάρι. Τι θέλεις, παπαδάκια τη μεγάλη εβδομάδα. Α, παπαδάκια. Πάμε στην πόλη για παπαδάκια. Ψήνεσαι. Θυμιατό να κρατάω εγώ και τέτοια. Ο πάτερ είναι. Ο πάτερ είναι. Πάτερ, θα έρθουμε στην πόλη. Κλείσαμε τώρα. Να γίνει καλά λίγο η νύφη. Γιατί έχει λίγο έτσι, είναι λίγο άρρωστο τον καιρό. Θα έρθουμε ένα τρίμερο να τον παντρέψουμε κιόλα. Στα Μουλουχτά. Να σου πω, αν παντρευτώσει το Πατριαρχείο, πρέπει να το δηλώσω σε εφημερίδα. Εγώ αυτό θέλω να αποφύγω. Τι ω. Ότι παντρεύεται ο Βλάκας. Το γράψουμε στην καρδιά. Και αν το κάνω εκτός. Στο νέο αγώνα. Έλα μωρέ, βαβά θα το κάνουμε. Θα κάνουμε ένα βαβά. Μίντια είμαστε. Ούτως ή άλλως. Έχω, έχω εφημερίδα. Σταύρος γιατί... Κόκλας και δεν θα το καταλάβουν. Άκου να δεις τι γίνεται. Εγώ έχω εβδομαδία. Είμαι συνεκδότης εβδομαδία εφημερίδα. Ωραία. Μετά από κάθε αγώνα του ΠΑΟΚ. Και, πριν, και μετά από κάθε αγώνα είναι το δεύτερο φύλλο. Η εφημερίδα, η Φόρτσα είναι εβδομαδία. Και απαγορεύεται σε εβδομαδία. Θα το βάζαμε κάτι γράμματα, ούτε θα τα βλέπει κανείς. Άσε, καθημερινή θέλει. Καθημερινή θέλει. Κανονικά. Θα το γράψουμε στην καρδίτσα, στο νέο αγώνα. Νέο αγώνα. Νέος αγών. Τι, όταν ξεκινάνε τα τακτέρ και βγαίνουν στον δρόμο, ξεκινάει, βγαίνει η εφημερίδα ή η νέος αγώνας είναι πάντα. Πάντα, ρε φιλέ. 80 χρόνια εφημερίδα. Εκεί τι δρόμο να κλείσετε, δεν έχει δρόμο. Πού ρε. Στην καρδίτσα. Τα, τρακτέρ, τα τρακτέρ που κλείνουν όλη την Ελλάδα, από εκεί ξεκινάει. Πρόεδρος ο κόσμος είναι. Δεν δηλώνω, μου λέει ο πάτερ που τα ξέρει. Πάμε στην πόλη, πάμε Μουλοχτά. Παοξίδικα. Και εδώ το πάρτι. Πάμε στον αδερφό μας. Τον Παοξάκια, του πούμε και τα νέα. Είχε αρρωστήσει και δεν ξέρει να κάνει. πήρε στο Sky, μου λέει. Αν δεν πάω το πω τώρα, τι έκανε. Ο πάτερ. Ναι, ναι. Έχει θέμα το Μπατζόγλου. Έχει θέμα και το SDNA. Για το τι, πόση ώρα ασχολήθηκαν. Τα κανάλια. Τα κανάλια. Για το θέμα της ποινικής δίωξης του Ευάγγελου Μαρινάκη για... Τα συγκρίνει με τα κάτι 20 λεπτά και τέτοια... Χρηματοδότηση που... εμπορία ναρκωτικών... Εμπορία ναρκωτικών... 2 τόνοι είναι, δεν μπορείς να το θέλει για προσωπική χρήση... ούτε 30 ζωές δεν γίνεται, ναι... Και άλλες βαρύτατες κατηγορίες που δεν τις έχουμε μάθει ακόμα. Στο Α είδηση έπαιξε για ένα λεπτό με το ρεπόρτερ να αναφέρει ζωντανή σύνδεση τα νεότερα... αλλά και το χρονικό της υπόθεσης. Το θέμα έπαιξε 6ο-7ο. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού της Γκάντζας, ο Α, ο οποίος έπαιξε Σαββίδη πρώτο, 15 λεπτά. 15 ο Σαββίδης επειδή είχε όπλο. Πουλάει ο ΠΑΟΚ. Ναι, επειδή είχε όπλο. Αυτό είναι ωραίο, πουλάει ο ΠΑΟΚ. Όλη η Ελλάδα ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Συντονισμένα να φάνε το Σαββίδη. Εντάξει, να αποκτήσουν. Να αποκτήσει το παρεάκι εκεί πέρα που κολομάει τόσα χρόνια, 12 οικογένειες σύνολο όλη την Ελλάδα, να αποκτήσει ηθικό πλεονέκτημα απέναντι στο Σαββίδη. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ο Sky, το κανάλι του Φαλήρου, του Αλαφούζου που διαλύει τον Παναθηναϊκό, ναι. Ήταν από τα μέσα ενημέρωση που πρωταγωνίστηκαν στο ξέσπασμα τη υπόθεση με διαρκές αναφορές παλιά. Χρόνο, πόσο χρόνο είπες. Παλιά, ρε, παλιά ήταν πριν τα βρουν οι δυο τους. Είχε όντως πρωταγωνιστήσει το, ο Sky, ναι. Όταν ήμουν και εγώ τότε. Μετά την πήραμε χαμπάρι, πήραμε και τον Μπούλο. Τα πριν σκεφτεί τον Αλαφούζου, ε. Μια χαρά ξεκούρασα λεφτά, φίλε, μια ώρα τη εβδομάδα. Αλλά δεν μπορούσα να μείνω. Όταν κατάλαβα ότι στήσαμε την εκπομπή με τον Γκίζα, σηκώθηκα έφυγα. Ρε, φίλε. Τι έκανα. Εμείς έχουμε καθαρό το κούτελο, δεν πάμε να μας πει κανείς τίποτα. Διαρκές αναφορές στα δελτία ειδήσεων παλιότερα και ειδικά στις εκπομπές του Κυριάκου Θωμαίδη παλιότερα. Ο Κυριάκος Θωμαίδης βέβαια που είναι στο Sky, ναι. Και είναι αυτός που έγραψε το θέμα μαζί με τη Ζούγκλα. Ναι. Πριν το πάρουμε όλοι. Το έφαγε η Ελλάδα από τον Τζεμαϊλή που τον ήθελα στον ΠΑΟΚ, αλλά πήγε στην Πολώνια. Και ο ΠΑΟΚ βέβαια δεν ήξερε ότι τον ήθελε. Η υπόθεση σήμερα πήρε έκταση, η υπόθεση Μαρινάκη, η ποινική δίωξη, 71 δευτερόλεπτα. Ένα λεπτό και 11 δευτερόλεπτα, όλο το θέμα. Ενώ του Σαββίδη 25 λεπτά έφτασε. Άντε. Ναι. Τα μέτρησε. Σύγκρινε ένας που οπλοφορεί σε θήκη το όπλο. Ωραία, και ουσιαστικά υπάρχει μία εικόνα που το δείχνει, 25 λεπτά, και ο άλλος που κατηγορείται για 2 τόνους ηρωίνη εμπλοκή στον Ταλαβέρι. Δεν είναι ένοχος. Το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Εντάξει, αλλά υπάρχει το θέμα. Φαντάζεσαι ο Σαββίδης να κατηγορούνταν για 2 τόνους ηρωίνη. Συγγνώμη, δεν τον κατηγορούσαν τότε με τα τσιγάρα με αυτά. Δεν αποδείχτηκε, συγγνώμη, ζητούσαν πάλι.
Ωραία, τη πάμε παρακάτω. Συγγνώμη. Όχι. Και εκείνο το θέμα παραπάνω από 70 δευτερόλεπτα το πέσανε εννοείται. Ένα λεπτό ήταν και η διάρκεια του σχετικού ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο του Αντένα. 15 λεπτά ο Αντένα του Σαββίδη. Το θυμάμαι γιατί το είχα δει. Έβγαζε ο Χατζηνικολάου διάφορους εκεί πέρα το και όρθιος, ο 2-5. Και τα τρία κανάλια. Ένα μέτρο και ένα μίλκο. Και τα τρία κανάλια και τα τρία κεντρικά δελτία ειδήσεων είχαν κοινό χαρακτηριστικό ότι απέφυγαν οποιαδήποτε αναφορά στη σχέση που έχει ο κ. Μαρινάκης με τον Ολυμπιακό, καθώς και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που επιβλήθηκε στον εφοπλιστή. Αφού ανακοινώθηκε αυτό. Ναι, το απέφυγαν να το αναφέρουν στο ρεπορτάζ του. Α, το ξεχάσανε. Το ξεχάσανε, ναι. Απουσιάζει και από mainstream ενημερωτικά πόρταλ. Με εξαίρεση το Zoukla.gr, πρέπει να ψάξει κανείς πολύ για να βρει στην κεντρική σελίδα ή ακόμη και μια μικρή αναφορά στη δίωξη τη συγκεκριμένη. Έχει και βίντεο από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων του SDNA που για αποδείξεις. Ναι, γιατί πλέον είναι και web και μπορείς να τα πάρεις ανά πάσα στιγμή. Ποιο έχει αρχή web? Όλα έχουν. Το SDNA και δεν έχω εκπομπή γη. Ε? Ε? Γιατί δεν έχω εκπομπή στο web? Στο web. Του Sky. Οπουδήποτε. Δεν με νοιάζει. Κοίτα Γιάννη μου, δεν είναι δύσκολο να κάνουμε ένα... Ένα κανάλι. Ένα κανάλι. Να θες να βγάζεις τα μούτρα στον αέρα, να γίνεις υπερμαϊντανός και να μην ξέρεις να πεις μετά. Μαϊντανός έχεις γιατί? Site, έχεις, πώς το λένε, εκπομπή, ναι. Έχεις αυτή τη στιγμή και σχόλιο στο SDNA. Τι άλλο θέλεις, όλα μαζί, περίμενε. Και άλλα έρχονται. Και άλλα έρχονται, ναι, αλλά εσύ θα την πληρώσεις. Έτοιμα είναι. Εσύ θα την πληρώσεις. Ξέρεις, επειδή εγώ τα έχω μαζεμένα χρόνια, 5 δουλειές, 6 δουλειές, 7 δουλειές, αρχίζω και κλατάρω. Οι συνεργάτες είναι το α και το ω. Γεγονός. Και όλοι μου συνεργάτες έχουν ανέβει. Όποιοι ήρθαν σε μένα, ανέβηκαν επίπεδο. Όποιοι ήρθαν. Για τους διαλέγω σοβαρά. Σήμερα την Πούντου την έδωσα μπόνους. Άμα μπράβο. Κομμωτήριο την έστειλα. Πάρε εκεί, κάνω ό,τι θέλεις. Πήγα εκεί 70. Και φίλος. Δηλαδή 70 χορηγός. Δηλαδή καμιά 120 έκανε σίγουρα. Ωραία. Ο Ατρίδης είναι τώρα στην Αθήνα. Δεν τον ακούμε. Είναι εδώ, στο Ε. Ναι. Ναι. Το Μοσχοβίτη τον πήρα να πούμε από τη σχολή και τον έκανε κανονικό δημοσιογράφο. Η εκπομπή του γράφει στο ΠΑΟ 24, θα πάει κι αλλού σε κάποια φάση σίγουρα. Εντάξει, όλα τα παιδιά έχουν προοπτική. Να πούμε ότι η Ελλάδα χάνει 0-1. Έφαγε κόρο του Τζεμαϊλί, το είπαμε. Πολύ καλύτερη ομάδα η Ελβετία, δεν το συζητάμε. Θέλω να δω αν μπήκαν τα παιδιά μας. Περίμενε. Τον γκολ το φάγαμε. Στο 59. Ποιοι παίζουν τώρα, ένας θεός ξέρει. Αλλαγές, Χριστοδουλόπουλος και Μπακάκης αντί το Ρωσίδη και Δόνη. Το Ρωσίδης πόσο χρόνο είναι? 34. Σκύλος όμως, ωραίος. Εντάξει, έχει βαρύνει πολύ. Φίλε, η εμπειρία του... Ναι ρε παιδί μου, αυτό, εντάξει. Αυτός κάνει για αρχηγός εθνικής. Δεν είναι τώρα να κρατάει, να κάνει, να ράνει. Άλλη δουλειά του τώρα. Άκου να δεις. Εγώ λέω το εξής, ότι αυτοί οι παίκτες είναι πάντα απαραίτητοι σε κάθε ομάδα. Βέβαια. Δηλαδή και να μην παίζει. Ναι, δεν είναι. Δηλαδή εγώ το πρώτο συμβόλαιο που θα ανανέωνα φέτος είναι του Μαρεζά. Καλά, εννοείται αυτό. Και το έχουμε πει πριν κανένα μήνα που κάναμε έτσι, πάλι συζητάγαμε για το Μαρεζά. Πάντα ξέρεις, είναι, χρειάζεται ένας παίκτης μέσα, ένας, δύο, τρεις. Αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο πιο πολύ είναι από ό,τι ήταν στο μπάσκετ. Που πρέπει, έχουν ειδική δουλειά, ρε φίλε. Αυτούς τους κρατάς είτε για προπόνηση, ναι, είτε για μέσα στα ποδητήρια. Να τη βρίσκουν, εντάξει, να μην είναι άμπαλοι. Καλά, εντάξει. Ναι. Χρειάζονται αυτοί οι παίκτες, χρειάζονται. Γιατί δεν είναι παίκτες, αυτοί είναι άνθρωποι. Δηλαδή, ο άνθρωπος του Προέδρου, όχι να είναι ρουφιάνος, ναι, μην πάει το μυαλό. Άνθρωπος του κλάμπ, ρε φίλε. Ναι, ρε παιδί μου, ότι αυτός κοίταξε. Αυτή... Να σπρώξει λίγο την ομάδα, αυτή... να του βάλει ένα χέρι. Αυτή πρέπει να υπάρχει πάντα σε όλες τις ομάδες, σε όλες τις χώρες, ένα γκρουπ γηγενών. Ναι. Ωραία. Που αυτό θα καθορίζει και τη συμπεριφορά των άλλων. Δηλαδή, αν ξεφεύγει ο ξένος, έλα το αγοράκι μας που σε μια γωνία. Ναι. Εδώ είναι το κλαμπ, είναι αυτό. Εγώ στην Ιταλία ξέρω και σκηνικά που είστε καινούργιος προπονητής σε ομάδα. Λειτουργούσε για πάρτι του και όχι για το κλαμπ και τον κομπανίσαν οι παίκτες. Ξύλο μέσα από τα τρία, εντάξει. Συχνό φαινόμενο. Δεν πρέπει να πας στην Ιταλία για να γίνει αυτό. Ναι, βρε μαζί σου. Κοίταξε να δεις. Άμα αυτό είναι το πρόβλημα πολλών προπονητών που πάνε να μπουν μέσα στην ομάδα και να τα αλλάξουν όλα. Γιατί δεν ανέχονται
να είναι δεύτερη. Θέλω να είναι η star. Αν η ομάδα σου έχει, ξέρω εγώ, 3 star, 2 star, δεν μπορείς εσύ να τους κάνεις, να τους βάλεις από κάτω σου. Άμα είναι χρόνια αυτή, ξέρεις, είναι με αποδείξεις, με πολλά χρόνια, με απόδοση, με όλα. Άμα πάει ένας προπονητής και πει, τον βγάλει από την εντεκάδα, τον βγάλει από την πεντάδα, ξέρεις, αυτό είναι που θέλει να κάνει κακό. Mm. Και εκεί πέρα πάνε διάφοροι, πρώτα από τη διοίκηση, και το λένε ότι κοίταξε, τα δωμάτια, έτσι ξεκινάνε, τα δωμάτια θα είναι αυτά των παιχτών. Εκεί τους, ναι. Και άμα πάει ο προπονητής να τα αλλάξει, θα κάνει μερικά μια-δυο αλλαγές, θα τον αφήσει η διοίκηση. Mm. Άμα πάει να αλλάξει όμως, δηλαδή είναι ο παλιός, ο τριαντάρης, που θέλει σύνδεσης ένα μικρό, 18-17, να τον τρέχει, να τον κάνει, να τον ψαρώνει, mm-hmm. πάει και τον αλλάξει και τον βάλει με έναν άλλον μεγάλο, εκεί το κάνει επίτηδες. Εκεί δηλαδή πάει να σπάσει τον τζαμπουκά του Σταρ. Και κάποια στιγμή, μία, δύο, τρεις. Θα σπάσει ο τζαμπουκά στον προπονητή. Θα σπάει ο τζαμπουκά στον προπονητή. Ναι. Έτσι πάει αυτό, φίλε. Γιατί αν έρθει στο σπίτι μου να μου πουλήσει τρέλα. Ναι, αν μπράβο. Ενώ άμα μπει με σεβασμό και το προσπαθεί και με μαγιά το κάνει αλλιώ. Μόνο ο Σάντο καθάριζε όποιον ήθελε, όπω ήθελε. Όχι. Κοίταξε και ο Σάντο. Μην τον θεοποιεί. Και όχι, αυτός, τρόπο, ρε. Δεν έχει τρόπο, ήρθε, δεν ήρθε και έκανε τον Ταβά και τα έφτιαξε όλα. Όμορφο, όμορφο. Μίλησε με τον Ζαγόρ, με αυτούς, δηλαδή τον είπανε όμορφο, τι όμορφο, είναι αυτά. Ναι. Είχε ποδοσφαιρική δίκηση, μετά εννοείται. Από ένα χρόνο, εφόσον είναι επιτυχημένος, εφόσον είναι αυτό, άρχισε να κάνει. Δεν ήταν επιτυχημένος, και... δεν ήταν επιτυχημένος, τον πρώτο χρόνο ήταν αποτυχημένος. Εντάξει, ήταν αποτυχημένος, ενώ όλοι αποτυχημένος σε μια ομάδα που... Δεν έστειξε ο ίδιος, εντάξει. Ναι. Αλλά στηρίχτηκε. Από την ομάδα. Αυτό εννοώ. Mm. Και όλοι πέραν. Και μετά τον αφήσανε και έκανε ό,τι ήθελε. Και καλά τα έκανε. Εννοείται. Και μετά τον χάσανε τα βόδια. Και οι δύο. Οι φυκολητοί σου. Τα χάσανε, εντάξει. Θα πεις χορηγούς. Θα πω χορηγούς. Έλα, πες εσύ λίγο. Τι μου λες. Εσύ τα λες πιο, με πιο έτσι. Θέλω να σε εκπαιδεύσω, φίλε. Δάσκολος, δεν είμαι. Τα λέω εγώ. Πόσους χορηγούς τα λέω εγώ τη μέρα. 14 χορηγούς λέω. Περισσότερο από διαφημιστική. Έτσι, έτσι ο Κόλκας. Εμάς εδώ πέρα τίποτα. Να μην τον εκπαιδεύσω. Σπα Πριβέ, Κολέτη 24, δίπλα στο One Salonica. Πολύ ήθελες εκεί, πες λίγο. Μασάζ, χαμάμ, τζάουνα, τζάουνα, σάουνα, τσακούζι. Μαζί με τον Τζούνι και με τα παιδιά από τη Μεντ πάμε εκεί πέρα μετά από αγώνες. Για να χαλαρώσουμε, έχουμε το πρόβλημα στη μέση μας. Αλλά εντάξει, πάμε καλά τώρα. Βοήθησαν λίγο και από θεραπεία, πολύ μάλλον. Γιάννης Μαλλιάς, Μακρυγιάννης 46, Barber Shop. Πας κουρεύεσαι, δύο μήνες μετά πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με νέα τραγούδια που αγαπάμε και θα τα χορέψουμε αύριο. Επιστρέψαμε να δώσουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς και στην πόλη και στον μπάτερ εκεί πέρα που μας ακούει. Θα φέρουμε τα χαρτιά, να τον παντρέψουμε επιτέλους και αυτόν. Θέλω να παντρέψω για να είσαι και ο παπάς θέλει, και ο πάτερ θέλει. Ο πάτερ, εντάξει. Θέλω να παντρέψει αυτός. Για μάρτυρα. Εντάξει, φίλε, ξέρεις τι καλό είναι αυτό να θέλει κάποιος παπάς. Μ' αγαπάει, ρε. Ναι, παρότι παντελώς άθεος, με αγαπάει. Ναι, δεν έχει σημασία. Εντάξει. Ναι, είναι καλός άνθρωπος γι' αυτό. Δεν σκέφτεται αυτά. Ναι. Λέει ότι είναι καλό παιδί αυτός, λέει. Ένας από τους ελάχιστους που το λέει. Σε αυτό θα εξομολογηθώ, να. Έχω εξομολογηθεί στο στρατό για να πάρω άδεια. Του είπα κάτι χοντράδες, φίλε, ζαλίστηκε. Ρε, αλήθεια τώρα. Την αλήθεια, εννοείται θα εξομολογούμουν. Φίλε, και σε εσένα έχω εξομολογηθεί. Σου έχω πει, δηλαδή δεν στα λέω όλα. Όλα στα λέω. Δεν θα εξομολογηθώ για ψυχολογικούς λόγους, δεν φίλε. Θα εξομολογηθώ για να έρθω πιο κοντά με έναν άνθρωπο ότι, που ξέρω δεν θα αρακίσει, δεν θα λέει διάφορα. Τι να λέει. Δεν θα του πω ότι έκανα φόνους. Τον άνθρωπο δεν δε σου κάνει. Δεν σε αλλάξει το κεφάλι. Δεν αλλάζει το κεφάλι, φίλε. Αλλά εγώ επειδή. Είναι ωραίος, θα τον ακούσει, θα σε ακούσει, θα σε κάνει ερωτήσεις πάνω σε αυτά που θα τον λες. Ναι. Δεν είναι και η θρησκεία μας, σαν τους καθολικούς που σου λένε στο τέλος πες 6 φορές το πατριμόν και θα. Τα ξέρεις αυτά, ε. Τι. Οι μερικές. Πώς το λένε. Θρησκείες που με το. Επί 5, επί 3, λες και θα πάμε προσκυνηθείς 5-6 φορές, θα φύγει αμαρτία από πάνω σου. Θέλουμε να είμαστε καλοί άνθρωποι, να μην κάνεις κακό σε κανέναν δίπλα σου. Αυτό είναι. Για να αγαπάς τον κόσμο.
Άκου να δεις, η θρησκεία για μένα, έχω μια φιλοσοφία. Ναι. Οτιδήποτε είναι, σε βάζει σε μια κατάσταση και σου φαίνει φανατισμό, φαίνει απέναντί σου έναν άνθρωπο. Όχι φανατισμό, δεν θέλω. Ναι, πολύ, ναι. Ναι, όμως οι θρησκευτικοί πόλεμοι είναι μέσα στην ιστορία μας. Οι αντιθέσεις σε κουλτούρα λόγω των θρησκευτικών αντιθέσεων είναι καθημερινότητα. Το πώς συμπεριφέρεται στη γυναίκα στο Πακιστάν είναι θρησκευτικό. Ακραία, ναι. Αμέσως, ακραία, όλα ακραία τα αγόρι μου, άλλο λέω ότι υπάρχει άσπρο, υπάρχει και μαύρο. Ναι. Εντάξει. Στη χώρα μας, εγώ δεν βλέπω κανένα. Δηλαδή, ελάχιστος βλέπω που είναι κανονικοί χριστιανοί. Τι να κάνουμε τώρα. Σύμφωνα με τα πιστεύω, με αυτά που γράφουν οι γραφές. Να είσαι καλός άνθρωπος, να βοηθάς, να κάνεις, να μην λειτουργείς υπόγεια, να είσαι αυτός που πρέπει, καθαρός κτλ. Να τρως μια σφαλιά και γυρίσεις το άλλο. Έλα, τρως μια σφαλιά και γυρίσεις και το άλλο. Έλα, σου δώσαμε, έλα. Δεν είμαι τόσο. Έλα. Δεν είσαι τόσο ξένος, γιατί. Εντάξει, και μέσα στη βίβλο γράφει οφθαλμόντου δύο οφθαλμού και τέτοια τα γράφει. Να τα γολουμπαρέ, ναι. Τέλος πάντων, να κάνουμε το άλλο, ομιχεύσεις. Ναι. Στην κόλαση θα πας. Εγώ. Ναι, παλιά με αυτά που έκανες. Παλιά. Και παλιά, όσο ήμουν σε σχέση και παντρεμένος, ποτέ δεν έκανα. Ενός λεπτού σιγή. Πήγαινε για εξομολόγηση μία και έλα μετά. Τέλος πάντων, για μένα σου λέω ότι σε βάζει σε μια ομάδα και αυτό το πράγμα που σου μαθαίνουν, παρερμηνεύεται και δημιουργεί αντιθέσεις με τον άλλο άνθρωπο που δεν έχει ξεχωρίσει τίποτα. Εντάξει, δικαιολογώ την κόντρα, πάω και Ολυμπιακού, ρε φίλε, γιατί δικαιολογώ. Είμαι, πάω και είναι Ολυμπιακός, είναι άλλο πράγμα. Πού κολλάει η θρησκεία εκεί? Δεν κολλάει η θρησκεία. Θρησκεία, ωραία, θρησκεία αυτό είναι. Δημιουργήθηκε για να υπάρχει μια πίστη. Ωραία. Άλλοι πιστεύουν, άλλοι δεν πιστεύουν. Ωραία, να πιστεύεις σε κάτι, να έχεις αισιοδοξία. Ναι, ωραίο, ναι. Να πιστεύεις είναι... ότι κάπου θα κουμπίσεις. Έξυπνο είναι αυτό. Έξυπνο αυτό, ναι. Το θέμα είναι ότι πόσο να ακουμπήσεις. Γιατί να μην ακουμπάς δικές σου δυνάμεις, δε αγόρι μου. Γιατί να μείνεις σε μια ξεχωριστή οντότητα, ένας άνθρωπος που πρέπει να προσπαθεί αυτό, να κάνει. Τώρα η συζήτηση που πιάζαμε πρέπει να αφούμε εδώ πέρα τον Μπάτα από τον Βασίλειο, να έρθει να μας τα εξηγεί, να το ρωτήσει. Θα περάσει κάποτε από τη Θεσσαλονίκη, θα έρθει. Θα έρθει αυτό εδώ πέρα να μας τα πει. Να μας τα πει. Γιατί αυτά είναι τα ενδιαφέρον. Όχι, σου λέω πως σκέφτομαι εγώ, ρε αγόρι μου. Ναι, προτιμώ να πιστεύω σε μένα. Ναι, εντάξει. Άρα, κοίταξε, ο καθένας πιστεύει στον εαυτό του. Αλλά αυτό όταν είσαι στη δύσκολη, λες: Όχι, Θεέ μου, όχι, Παναγία μου. Έχω πει εγώ εκεί. Ναι. Πώς το λένε, εντάξει. Εκεί στο τέλος, στο κόρνο του Μπίσες Βαργιά, πει του Βαρά τον γκολ. Πρέπει να έχω θυμηθεί 34 θεότητες. Άσχετο αυτό. Μπήκε τον γκολ. Δεν μέτρησε όμως. Αλλά δεν κάνω δουλειά. Δεν έπιασα, ναι. Δεν έπιασε τον Κομίνη μια θεότητα του. Πήρε καραγκιόζη, δώσε το αγόρι μου αφού τρέχει. Τι το αλλάζει. Και μπλέξαμε σήμερα, θα ήμασταν πρώτοι. Θα έχει τελειώσει τώρα το ποτάσμα, λες. Θα έχει τελειώσει. Ναι. Νομίζω ότι τα πέντε παιχνίδια που θα έχουμε μπροστά θα παίρναμε και τα πέντε, έτσι πιστεύω. Και ότι η ΑΕΚ με την πίεση του ότι πρέπει να κερδίσει δεν θα κέρδισε τουλάχιστον ένα από τα πέντε. Αυτό πιστεύω. Ναι. Ένα ρε φίλε, γιατί όταν μπαίνει τελική ευθεία, μπαίνουν 11 παίκτες με 11 παίκτες. Και πάω να παίξω στον ατρόμητο. Θα το πω του Καρασαλίδη, να σου πω εσύ, άσε βραγουράκι μου πάνω από τα θέματα που έχω 33 χρόνια έχω. Άλλαξε λίγο να βάλουμε ένα γκολ. Λέω ένα όνομα τυχαία, εντάξει. Αλλά ξέρει ότι γίνεται αυτό. Γίνεται αυτό. Θα πάω στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει να επιλέξει ανάμεσα σε ΑΚ και πάω και εκείνη την ώρα. Πρώτα λεφτά αγωνιστική και οι μισοί έχουν κάνει προσφυγή. Και δεν ξέρει κανείς αν θα πάρουν άδεια. Ωραία. Τι θα κάνει, θα σπάσει τα πόδια του. Πόπορε φίλε. Πάω Πανιόνιος, πάω Πρετανιά στην Τούμπα. Τι είπες τώρα. Τι. Αυτό που είπες. Τι. Που λες του Παναθηναϊκού οι παίχτες, ναι. Που δεν έχουν πάρει σάλιο, δεν έχουν πάρει... κάτι πήραν, ναι, αλλά πολύ λίγα από αυτά που έπρεπε. Ναι. Να περιμένουν 1 εκατομμύριο Παναθηναϊκοί, να δώσουν το 1000%. Δεν υπάρχει, εγώ τα βλέπω τα παιδιά, δεν μπορούν. Ναι. Δηλαδή, μπες στην ψυχολογία του παίχτη. Εγώ τα έχω ζήσει, το πάω καυτά 100 φορές και εσύ τα έχεις ζήσει, ρε Γιάννη. Τι μου λες τώρα. Εμείς 7 είμαστε έμπειροι, ξέρουμε θα πούμε στους παίκτες. Ναι. Επί Ζαγοράκη, υπήρχε εποχή που ήταν ένα χρόνο πλήρωτη. Ναι. Κάποιοι. Όχι ναι. Όλοι, γιατί η Λατίνια μετά ένα χρόνο Λατίνια είναι αντίο ζωή. Εντάξει, οι ξένοι πάντα είναι. Ναι. Τέλος πάντων. No pay, no play. Ακριβώς. Ναι, αλλά οι ξένοι αποθεώνονται. Η ουσία λοιπόν είναι ότι για αυτά τα παιδιά είναι δύσκολο πολύ. Α, πάρα πολύ δύσκολο. Τι να κάνουμε τώρα. Και πήγαινα εγώ πρώτα λεφτά αγωνιστική στο λεωφόρο και θα ήταν μουτσαχετίνα αυτή. Ξέρω εγώ τι θα παίρνανε. Θα ήταν, ρε φίλε. Μα ξέρεις. Ο Παναθηναϊκός επειδή είναι πολύ μεγάλο κλαμπ σε τέτοια θέματα, θα παίζανε. Θα αλλά παίζανε. Σε κάποια φάση δεν θα είχαν και λόγο. Τι θα όχι, το πάρει αυτός, θα το πάρει ο άλλος. Δεν έχει αυτό. Έξτε. Για να μην λένε ότι κάτσανε και χάσανε.
Γιατί στιγματίζεσαι με αυτό. Μαζί σου, ρε αγόρι μου, αλλά είναι και το κίνητρο. Εδώ ο Άρης έχει τη χειρότερη ομάδα στην ιστορία της. Έχουν φύγει όλοι στο μπάσκετ. Ναι, φίλε, και έχασε στα τελευταία 4 δευτερόλεπτα. Είναι παντελώς ατάραντη πριν του Αθηναίου. Και τον Ποχωρίδη που ήταν σε κακή μέρα. Ο Αθηναίος, ρε φίλε, όποτε παίζει με τον Μπάουκ. Πολύ καλός παίκτης. Θυμάσαι την πρώτη αγωνιστική στο κύπελο που σου λέω δεν έχει υπογράψει ο Αθηναίος. Άμα υπογράψει ο Αθηναίος, αύριο θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Σαν να έλεγα αύριο θα χάσουμε από αυτόν. Καλός παίκτης, φίλε, να κάνουμε τώρα. Απλά έκανε το λάθος και προβλήθηκε στον Ολυμπιακό πολύ καιρό. Όχι, κοίταξε στον Ολυμπιακό. Ναι, έκατσε 3 χρόνια εκεί. Καλά, δεν τον αφήνει να φύγει κιόλας. Ξέρεις γιατί ο Αθηναίος είναι παίκτης προπόνηση. Δηλαδή τους κοντούς τους, που είχε ο Ολυμπιακός, πρέπει να έχεις και κάποιον παίκτη να τους κάνει προπόνηση, να τους τραβάει. Ο Αθηναίος πληρωνόταν για την προπόνηση. Εντάξει, έπαιζε και λίγο στο πρωτάθλημα, εντάξει. Εντάξει, έπαιζε. Δεν νομίζω να βρίσκει καλύτερο συμβόλαιο βέβαια για να έφευγε. Όχι. Προφανώς και είχε καλό συμβόλαιο εκεί. Αλλά είναι καλός παίκτης, ρε φίλε, στη δεύτερη γραμμή. Στη δεύτερη γραμμή, όχι οι παίκτες Euroliga, πιο κάτω είναι σε όλες τις ομάδες χρήσιμος. Και στον ΠΑΟΚ θα ταιριάζει πολύ. Μια χαρά θα ταιριάζει. Θα ταιριάζει στον ΠΑΟΚ. Γιατί και το σουτάκι του το έχει. Όχι, έχει σουτάρα. Ναι, έχει σουτάρα. Είναι αυτό το καινούργιο μοντέλο παίκτη, το Combo Guard. Το ασώδιο που τα κάνει όλα και έμπειρος παίκτης. Παρόλο που είναι, δεν έχει ακουστεί πολύ. Ναι. Νομίζω έχει παίξει και η Ευρώπη αυτός. Δεν θυμάμαι, φίλε. Ναι, έχει παίξει. Δεν θυμάμαι, πραγματικά. Να, μια καλή επιλογή για το χρόνο για τον ΠΑΟΚ. Ο Αθηναίος. Ναι, ο Άρης τώρα όμως έχει αναβαθμιστεί θεωρητικά με την νέα κατάσταση. Πιστεύεις, θα κάτσει κανένας παίξει εκεί. Τι να ξανατραβήξει αυτά που τράβηξε. Πάλι ο Άρης θα κάνει ομάδα του Σεπτέμβριο. Ε? Ναι. Ομάδα Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω, ρε φίλε, μπορεί να έχουν λεφτά. Να και λεφτά να έχουν. Ποιο θα πιστέψει, ο Λάσκαρης δεν είχε λεφτά. Τα 600 δις, πόσο έχει πει. Ο μπασκετικός ο Άρης με έναν τρόπο μυστήριο και από τη στιγμή που μπλέκει και ο Κάπα, που είναι τσακάλι, γιατί είναι δημοσιογράφος πρώτα και μετά μάνατζερ. Ο Κάπα θα πάει παίχτης του άμα δεν βρουν αλλού ομάδα. Ή θα πάει παίχτης του. Μας έχουν σπάσει τα νεύρα. Και θα πάρει παίχτης του που είναι ο Καπάζογλου. Πολύ καλό στη δουλειά του, έχει πολύ καλούς παίκτες. Δεν είναι αυτό. Ο άνθρωπος θέλει να κάνει. Πρώτον, ξέρεις γιατί το κάνει. Πρώτον, γιατί είναι αριανός. Ναι. Δεύτερον, έχει να βάλει, ξέρω εγώ, εγώ πιστεύω κοντά στα 150-200.000 από την τσέπη του. Ναι. Γιατί μέσα από τον Άρη βγήκε. Αλήθεια είναι αυτό. Δούλευε στον Άρη. Και βλέπει τον Άρη ότι έχει σοβαρό πρόβλημα. Ξέρει ότι θα φάει Μπινιλίκη. Γιατί θα το φάει. Έχει σοβαρού Αριανού δίπλα του. Δηλαδή τώρα που δεν πέτυχα μια μέρα με τον Χρήστο τον Γκρόγια. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοείται δεν πάει ξεβράκο του μόνο του. Ξέρει με ποιου πάει. Αλλά έχει αυτά τα χρήματα που θέλει να τα αφήσει στον Άρη. Γιατί άμα δεν ήταν ο Άρης. Δεν θα είχε φάει. Ήταν, όχι, δεν θα ήταν δημοσιογράφο στο μέτρο. Θα ήταν δημοσιογράφο άνθρωπο. Θα πήγε κανένα 500 θα πήγε το μήνυμα. Ελά, μωρέ, εντάξει τώρα, άντι σταμάτα και εσύ. Τι, αυτή είναι η αλήθεια. Τι, εσύ 500 ευρώ βγάζεις. Δεν είναι, μην κοίτας εμένα, κοίτας το πιστεύω. Εγώ είμαι μέσα σε όλες τις δημοσιογραφίες. Τρελός, ρε. Μεγάλο εκδότης, τι είσαι. Εγώ δεν φίλε, είμαι σε... Θα με βάλεις σε καμιά εταιρεία σου που έχεις καμιά δεκαριά VP. Vice President αυτό για να ξέρεις. Έτσι, βάφτισέ με. Ωραία, σε βαφτίζω. Είσαι VP. Και έτσι που λες με τον Καπάζο, είναι πολύ καλό για τον Άρη που μπαίνει αυτός μέσα. Αλλά σου λέω ότι δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Θα δώσει αυτό, γιατί επειδή είναι σοβαρός άνθρωπος, θα δώσει αυτό το χρηματικό ποσό, δεν ξέρω το νούμερο τώρα, έτσι νομίζω εγώ, έτσι από όσο μπορώ να καταλάβω, για να βοηθήσει κάποια στιγμή και να τον αφήσουν να κάνει δουλειά. Εγώ πιστεύω ότι άμα τον αφήσουνε, γι' αυτό βάζει τα χρήματα. Αν ήταν, κάθε χρόνο πιστεύω τον ρωτάνε. Τον παρακαλάνε. Εγώ αν ήμουν ο Κάπα. Ναι. Σου πω τι θα έκανα. Έλα εδώ. Πόσου μάναζερ ξέρω το εξωτερικό, 5, 10, 15 είναι κολλητοί μου, κάνει δουλειά, οικονομήσαμε, κάναμε. Ποιου παίκτε προοπτική έχει που δεν έχουν βρει ένα project σοβαρό για να δείξουν. Να σε διακόψουν σε αυτό. Αυτό είναι το όνειρο όλων των μάναζερ, όλων των ομάδων. Κανένα δεν το κάνει. Ναι, γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που μιλάει.
Ενώ οι δυο μας έχουμε κάνει τα λαβέρι. Άμα χωθεί όμως. Ναι. Θα χωθεί. Ναι. Όχι, θα έρθουν οι Αθηναίοι που λένε οι αυτοί και θα που βάλουν ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ, ένα νούμερο. Και αυτό θα βάλει, επειδή θα βάλει πιο λίγο. Α, μην μιλάς, μην κάνεις μιράνες. Μην πας καθόλου καπάζου, δεν ξέρω αν με ακούσει, αν σε ακούει κανένα φιλαράκι σου. Κανένα παίκτη σου. Έχει φτιάξει του πολύ, μην αγχώνεσαι. Ναι. Εγώ σαν Γιάννης που ξέρεις πόσο σε εκτιμάω και δεν δούλεψα ποτέ μαζί του. Δεν τον τάισε αυτόν ποτέ. Δεν πήρε αυτός από μένα λεφτά. Από τις ομάδες δηλαδή. Δεν έχουν καμία. Τότε στα δικά σου ήταν ακόμα δημοσιογράφος. Ναι. Τον εκτιμώ όμως. Σαν μάνατζερ τον εκτιμώ. Ξέρει τη δουλειά του. Έχει επίπεδο. Ξέρει μπάσκετ, είναι επικοινωνιακός. Άμα τον αφήσουν πραγματικά. Αργιανόφατσα κλασική. Αργιανόφατσα, αν και μελαχρινός πολύ. Θα κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει η ομάδα και θα ξέρει τι θα κάνει η ομάδα. Δηλαδή θα είναι από αυτούς τους ανθρώπους που λες: έχω αυτούς τους παίκτες, γιατί ξέρει μπάσκετ. Εγώ έχω μιλήσει 10 φορές μαζί του για μπάσκετ και είναι, ξέρει. Δηλαδή, σαν να είναι παίχτης, προπονητής, δηλαδή το έχει διαβάσει. Έχει από αυτό 25 χρόνια. Ναι, το έχει διαβάσει, φίλε. Δεν μόνο το βλέπει. Φίλε, όταν είσαι κοντά, το σημαντικότερο σε ποιο είναι να παίρνεις τα σωστά ερίσματα. Μια φορά πιάσαμε συζήτηση για δύο παίχτες και μου έκανε, όχι ανάλυση, με τον τρόπο που μου τα έλεγε, κατάλαβα ότι αυτοί πώς περνάγανε κοιλιά λόγω κούρασης. Που αυτό δεν το βλέπει ο average δημοσιογράφος και μπορεί να γράψει κάτι. Αλλά είναι η δουλειά του. Μακάρι να βοηθήσει, γιατί πραγματικά τώρα άμα έχει ανάγκη ο Άρης, από τέτοιους ανθρώπους είναι τώρα. Γιατί ο Άρης χρειάζεται ακόμα δύο νίκες. Δύο νίκες θέλει ο Άρης. Άμα θέλει δύο νίκες της πάρει. Δεν έχει πολλά παιχνίδια ακόμα. Πόσο είναι, 7 παιχνίδια μείνανε. Για δες λίγο. Πόσα παιχνίδια μείνανε, 6 ή 7. Μπορείς να δεις. Νομίζω 6. Πρέπει να κάνει δύο νίκες. Εντάξει, το τέρμπι είναι με τον Πανιόνιο. Δεν έχει πέσει. Και ο Πανιόνιος είναι στο κόλυβος θα πέσει. Εσύ είναι στα δικά σου, δεν θα πέσει ο κόλυβος. Καλά, θα δούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το λες βέβαια, αλλά εντάξει. Κόρυβος άμα κάνει μια νίκη μετά, δεν είναι η πρώτη νίκη του Κόρυβου. Σε σειρά η πρώτη είναι. Τέλος πάντων. Καλά. Πάμε να πάρουμε το δρόμο μας. 71 δευτερόλεπτα λοιπόν ο Sky τη δίωξη Μαρινάκη. Άφαντη στα περισσότερα media. Αναφέρεται μόνο στα δικά μας, δηλαδή σε αυτά που έχουμε πρόσβαση εμείς προσωπικά όπως είναι το SDNA. Το ΠΑΟΚ 24 που είναι δικό μου, το ΙΜΠΑΟΚ που είναι του Βασιλόπουλου. Το δικό μου ποιο είναι? Το G-Point προφανώς δεν το έχει βάλει ακόμα γιατί πετάσα ετώ. Φιλαράκι σου ο Δουσκού. Ποιο? Ο Δουσκού. Ο Μαρινάκης. Κολλητός. Κολλητός. Ναι, αφού έχουμε πιει, πήρα και χυμό. Δεν πήρα καφέ. Αυτό που κάνετε οι παίκτες που με βλέπει ο άλλος και κρύβει το τσιγάρο. Βράτε βρε βλάκα, βάλτε το εκεί τώρα. Θα πω εγώ τώρα αν καπνίζει, δεν καπνίζει βλάκα. Καμιά φορά όταν μου το κάνουν αυτό μου γυρνάει το μάτι, φίλε. Ναι, έτσι εκεί το θέλω βάζεις, να το έτσι πω. Το βάζεις, από κάτω ή κάτω το τραπέζι. Θέλω να το πω μόνο και μόνο επειδή έκανε αυτό. Ναι, πες το. Ναι, καταλαβαίνω. Πες το. Του τη λέω εκείνη την ώρα, του λέω βγάλε το ρε βλάκα. Εντάξει, επειδή οι αθλητές έχουν όλο μη αυτό, μη εκείνο, μη, όλο άρνηση, όλο. Φοβούνται, μην τους δει κανείς, μην πει κανείς ναι. Τώρα. Ναι. Κάτσε να ασχοληθώ, ξέρει πιάτσα ποιος είμαι, τι κάνω εδώ, 100 χρόνια. Ακόμα και αυτοί που με βρίζουν ξέρουν. Ότι δεν θα το κάνω. Μια φορά την εβδομάδα. Μια φορά το δίμηνο. Να. Δεύτερο ψέμα που λες σήμερα. Πάμε παρακάτω. Τι. Ανεβάσαμε τώρα τη συνέντευξη όσου δεν ακούσαν. Είσαι δημοσιογράφο, φίλε. Παύλαποϊ.gr. Εγώ στα μαθαίνω πολύ γρήγορα. Δύο παπατζηλίκες στον αέρα. Είπε σε άρα, μπορείτε να το διαβάσετε. Μπείτε τώρα στη σελίδα να διαβάσετε αποκλειστικές δηλώσεις του Θοδωρή του Ζάρα, του εκτελεστή, που με δύο τριμποντιές έδωσε την νίκη στον ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο να διαβάσουν και να ακούσουν, φίλε. Γιατί εδώ υπάρχει η Αθηνά από την Κύπρο, το έκτο μέλλον των Μελών. Το έκτο μέλλον των Νοάν. Το πρώτο φιλικό, ναι. το Νουάν που ήταν 5. Εντάξει, δηλαδή μόνο ο Κύπριος μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει. Και τριμερής επιτροπή από 5 άτομα που έχει πει ο Βαβακούλας μια φορά παλιότερα. Πρέπει να πάμε στο Βαβακούλα, στη Γλυφάδα. Έχει ανοίξει καφετέρια. Και να δεις πως θα μας φυτέψουν σε 2 λεπτά. Γιατί ρε. Εσένα όχι, εμένα σίγουρα. Έλα μαζί μου, αγόρι. Σε πάω βόλτα στην Αθήνα, αδερφέ. Πού θες να πάμε, Σπάγκο, θες να πάμε εκεί. Δουλεύω Κολωνάκι, δεν έχω πρόβλημα. Δουλεύω Κολωνάκι, δουλεύω Μαβίλης, δουλεύω Χολαργό την γειτονιά μου, δουλεύω Ερμού, δουλεύω από πίσω Κεραμικό. Δουλεύω εκεί γύρω, δουλεύω. Δεν είμαι για παρακάτω. Μέχρι ιερά οδό εκεί είσαι. Ιερά οδό στα δικά τη. Ποτέ. Παλιά πήγαινα τώρα, τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε ανοίξει κακά μέτωπα.
Είμαστε καλεσμένοι στο Σπάγκο. Και τότε στην... Γαργάρα, γλουγλουγλουγλου. Σπάγκο, δύσκολα. Φιλιά. Γεια σας. Μπείτε στο gpavlapoint.gr να διαβάσετε.